Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή μετά από μια έξτρα απουσία μια ημέρας, λόγω επειδή αγωνιστικών υποχρεώσεων, ξανά στις επάλξεις, ξανά στα μετερίζια του πρωινού ξυπνήματος. Ξανά. Δεν ξέρω πώς περάσατε χθες την απουσία μου. Μην νομίζετε και το ότι έλειπα σαν να ήμουν εδώ. Ότι εγώ το πρωί μου το ξύπνησα μια φορά. Δεν έχει να κάνει. Προγραμματισμένος, καλοκουρδισμένη μηχανή. Όπου και αν βρίσκεσαι και ό,τι αν έχεις κάνει και την προηγούμενη μέρα. Πόσο μάλλον αν έχεις παίξει κιόλας. Αλλά αυτό το πρωινό είναι πρωινό και είναι καταδίκη. Της δυστυχία της στεραγόρια. Καλημέρα στο Στέλιο. Μας ακούει από τα εξωτερικά, μας στέλνει σκέψη του μαζί μας και η δικιά μας μαζί του. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Μαχητικό δυναμικό λόγο επειδή μέχρι και τις 8 στο Λίμπερο 107,4. Σε μια Τρίτη που θα είναι λίγο σαν Δευτέρα για μας. Είναι η αλήθεια, αφού είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδος. Αλλά φυσικά έχει ξεθυμάνει το γλυκάκι. Μετά όσο συνέβησε το Σαββατοκύριακο, αλλά η δράση δεν σταματά ποτέ. Παιχνιδάκι είχαμε και χθες, την πρώτη νίκη του Ηρακλή. Σημαντικότατο γεγονότο. Αλλά φυσικά μετά όσο δυσάρεστα συνέβησαν, είναι έξω από το γήπεδο. Κυρίως τα όσο προηγήθηκαν αυτές τις αναμετρήσεις. Με τη στάση για ακόμη μια φορά της διοίκησης ομάδος που θεωρεί πλέον ανεπιθύμητους τους ποιους. Αυτούς οι οποίοι είναι η ομάδα, τους φίλους της. Θα τα πούμε στη συνέχεια, όταν θα έρθει εδώ το Ηρακλάκι, το άρρωστο, η Κατερίνα που θα μας συντροφεύσει και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν, 3η 6 του Δεκέμβρη, Αγίου Νικολάου Σκέτο. Δεν έχει να κάνει παραπάνω, τέλος. Πώς τυχαίνει ρε παιδί μου αυτή, γκράντε Άγιοι, οι pop star Άγιοι, Άγιοι Νικόλαοι, Άγιοι Γεωργίοι και τέτοια, να γιορτάζουν μόνοι τους. Εμείς εδώ λάτρεις του εορταολογίου, καθημερινώς αναγνώσκουμε την ατζέντα της ημέρας και βλέπουμε υπάρχουν μέρες που είναι όσοι ως εκείνος, όσοι ως ο τάδε, όσοι ως ο τέτοιος. Αλλά όταν πέφτουν έτσι μεγάλες εορτές είναι από μοναχές τους. Δεν ξέρω αν συντρέχει κάποιος λόγος. Δηλαδή είναι πως ρε παιδί μου βάζεις τον ντέρμπι της αγωνιστικής το βράδυ σε 7:30 για να είναι μόνο του, για να το δει ο κόσμος, να στραφούν όλα τα βλέμματα εκεί. Ίσως και σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ο Άγιος είναι έτσι ρε παιδί μου μεγαλύτερης εμβέλειας. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς και να τα διαχωρίζεις αυτά. Αν τα επιτρέπει η Εκκλησία δηλαδή. Να υπάρχει διαχωρισμός στους Αγίους, ότι αυτός είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος, καλύτερο θαύμα, πιο αυτό, πιο το ένα, πιο το άλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά δεν το πιστεύω. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον Θεό. Αγίου Νικολάου λοιπόν, προστάτη των ναυτικών. Χρόνια πολλά στον Νικόλαο, στον Νικόλα, στον Νίκο, στον Νικολό, στον Νικολή, στον Νικολάκη, στην Νικολέτα, στην Νικολούδα, στην Νικολίτσα, στην Νικολίνα, στην Νικολέτα και στην Νικόλα. Χρόνια πολλά και στον Ανιψιό μου, το πω εγώ, δεν μ' ακούει. Α, δεν πειράζει. Και στον αδερφό μου, αυτός είναι γενέθλια, είναι άσχετο, αφού τα πιάσαμε όλα. Άμα να γλιτώνουμε τα τηλέφωνα και να τα λέμε αυτά από τα ράδια, γλιτώνουμε μια χαρά. Φυσικά και σε όλους τους εορτάζοντες. Βέβαια αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις μεγάλες γιορτές είναι το ότι
Επειδή λίγο πολύ όλοι τις ξέρουμε, ευχόμαστε, δεν τον ξεχνάμε τώρα, ας πούμε, έναν Νίκο και ένα τέτοιο. Θα ψάξεις να βρεις ποιος είναι. Θα τα δεις και στα Facebook, αλλά εμείς είμαι θα υπερασπιστέ πάντα και των μικρών ομάδων, αλλά και των μικρών εορτών. Τώρα αυτό το grande τι να το κάνεις, ναι, οκ. Okay. Θα ψάξεις, θα βρεις, θα ευχηθείς. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλο και κάποιον θα βρεις να πάει να κεραστείς. Εκεί αλλάζει λίγο το τροπάριο. Έξι του Δεκέμβρη βέβαια, και δυστυχώς είναι μια μέρα η οποία τα τελευταία χρόνια μας φέρει θλιβερές μνήμες από το παρελθόν. Η 6 του Δεκέμβρη του 2008, επέτειος μιας θλιβερότατης ημέρας όπου ο ειδικός φρουρός επαμεινόμενος Κορκονέας δηλοφονεί το 15χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια. Ένας ένιστολος, υπάλληλος του κράτους, ένα άοπλο παιδάκι. Και τα όσα αυτά επέφερε και εκείνες τις μέρες, αλλά και αργότερα στην σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας. Γιατί ήταν παραπάνω από μια δολοφονία το συγκεκριμένο περιστατικό και δεν ήταν ούτε μεμονωμένο ούτε άτυχες, όπως και εκείνη την εποχή βάλθηκαν κάποιοι να το παρουσιάσουν και ενδεχομένως ακόμη και τώρα να επιμένουν. Και είναι καλό εντός εισαγωγικών να θυμόμαστε μερικά πράγματα, το που μπορεί να φτάσει η συνδοσία κρατικών λειτουργών. Αυτό μην το ξεχνάμε, ανθρώπων οι οποίοι αμείβονται από όλον τον ελληνικό λαό. Είναι ξεκάθαρα, είναι υπαλλήλοι μας. Καλημέρα σε όλους τους υπολείπους όμως. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Εσύ όποτε γουστάρεις θα άρχισε, όποτε γουστάρεις. Δεν είναι όποτε γουστάρω, δηλαδή όποτε έχεις υποχρεώσεις, όποτε αγωνίζεται η ομάδα τώρα σου. Τώρα τον παπά σου, ρε τραγανά. Δεν κατάλαβα, όταν αγωνίζεται η ομάδα σου, τι, όποτε θέλει πάει. Δεν έχουν αναβληθεί παιχνίδια γιατί οι ομάδες παίζαν Ευρώπη και δεν προλαβαίνουν να ξεκουραστούν. Μίλησες για τη νίκη του Γυρεού, το παγόνι, για την πεντάρα της Αριανάρας. Κάτσε ρε, περίμενε, να πούμε ένα, το πρώτο. Για τον πουλκουμέ των Αλωνών που είναι έτοιμοι να φουντάρουν, το μαυρόσωμο πουλκουμέ. Από τη Σούπερ Λίγκα. Αυτό ήταν την Κυριακή, τα είπαν εχθές η Δευτεριάτη και εγώ έλειπα. Εσύ που ήσουν την Κυριακή εχθές. Δεν ήμουν, αυτό λέμε, τι, δεν άκουσες. Να δώσεις ας πούμε τα φώτα σου στους πρωταθλητές της Καρπαζιάς. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε η μοναδική εκπομπή που πάντα κοιτούσαμε τον πάγκο με την απόσταση που έχει από τη ζώνη του υποβασμού. Αυτό να το λες, ας άρεσε τώρα, ας άρεσε. Ας άρεσε. Ρε τους καημένους ρε. Ξεθαρέψαμε. Εγώ το θέλω στο Κύπρο, το είπα. Αυτό το περιμένει όλος ο κόσμος. Το περιμένει θα όλος το ξεκώ, να μην σε πω τι. Έλα, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Και παρόλα αυτά ο Άρης δεν είναι πρώτος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Ποιος? Ο Άρης. Σε τρεις αγωνιστικές θα είναι και εκεί θα μείνει. Εντάξει, αλλά αυτό λέμε. Ακόμη δεν είναι σε θέση ισχύως. Και εσένα τι σε νοιάζει ρε φίλε. Εμένα τον Πασεραϊκό που πήρα τεράστιο. Εγώ δεν είπα για την ομάδα μου. Πήρα τεράστιο διπλό μέσα στην Καλλιθέα. Για πάνε πέρνασε από γκόνια. Καλά, πάνε πέρνα από γκόνια σε εδώ εγώ. Τάκης Γκόνιας, το νέο ανερχόμενο αστέρι. Καλά, στο Ελπάσο. Να σε πω κάτι. Ναι. Παρακαλώ. Να ευχηθούμε καλό φούντο. Ναι. Να παλέψει το Ρακλής με τους δίπλα ποιος θα φουντάρει. Έτσι, ναι. Το βλέπω το έργο. Αν και βλέπω Ρακλής τα σώνα. Έχεις τεχνογνωσία πρόβλημα. Εξάλλου. Όχι ότι εγώ θα στεναχωρηθώ. Όχι ότι παρακολουθείς τα δρόμενα. Σε πληροφόρηση τυχαία. Τυχαία. Με άλλες ομάδες εγώ δεν ασχολούμαι. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Έχεις και μάτς την Πέμπτη. Έχεις άλλη μια αγαπημένη ομάδα την Πέμπτη. Ο Σίδερος Λίμπερης είναι έτοιμος. Τα θέλω να ακούω. Εγώ είμαι για τα ευρωπαϊκά. Έτοιμος είναι. Την Τετάρτη θα βγάλω ανακοίνωση ή την Πέμπτη πρωί μάλλον. Τα ευρωπαϊκά. Θα ετοιμάσω την ανακοίνωση και θα την βγάλω. Έτσι, εμείς τα ευρωπαϊκά τώρα θέλουμε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχουν εξαφανιστεί από όλα τα ράδια. Είναι τόσο πολύ το πρίξιμο που έχουν. Ποιοι έχουν εξαφανιστεί από τα ράδια? Οι Μιχαλές, οι Μαυροάσπροι. Δεν νομίζω. Και ξέρεις, εμένα αυτά είναι τα καλύτερα από όταν βγαίνουν και κλαίνε αυτοί. Ήτες κάθε φορά φέρνουν πελατείες στα ράδια, φαινομενική πελατεία, επειδή παίρνει ο κόσμος και λέει τον πόνο του. Ναι. Αυτό. Οι νίκες είναι που στη Θεσσαλονίκη δεν μας αρέσουν, γιατί δεν έχει, ρε παιδί. Εντάξει, επειδή εγώ είμαι καλό παιδί και τοπικιστής. Ναι. Εκτός από τα πατραχοπέδιλα και τις μάσκες που παρήγγειλα για την Βουγιούκα και τους συνοπαδούς. Έτσι. Θα παραγγείλω για αυτούς τους μαυρούς, να το στήσουν και έξω στο πάρκι. Έτσι. Να παίρνουν για καλό και αργό, να έχουν τα παιδιά. Ξέρεις ότι όλα αυτά καταγράφονται βεβαίως.
Ναι, ρε φίλε. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν υιοθετώ αυτά που λέω. Και για τα έτσι ακριβώς. Αυτό. Άντε καλύτερα. Άντε τσάω τσάω. Φεύγα τους λοιπόν, μας κάνει το ποδαρικό όσοι δείστε κάθε φορά. Έτσι με τις ευχάριστες νότες. Τις ευχάριστες προσεγγίσεις κάτω τον εαυτό του. Όταν είναι καλά τα Σαββατοκύριακα βγαίνει. Για τον ίδιο, ναι, βεβαίως. Χάρας Ευαγγελίας για τους φίλους του Άρεος. 5-0 χθες στο Χαριλάο, ωραίο ποδόσφαιρο. Σε συνάρτηση κιόλας με τα αποτελέσματα πάντα των άλλων ομάδων. Των συμπολιτών, ναι. Και διαμορφώνουν ένα κλίμα καλύτερο. Γιατί πάντα κοιτάς το δίπλα, έτσι είναι. Και είπαμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μας. Δεν έχει να κάνει. Ούτε 33, ούτε 35, ούτε 48, ούτε τίποτα. Βγες, κάνει και την καζούρα, σου πες και ράνε. Σε καμία περίπτωση δεν θα το στερήσουμε. Και αυτή είναι η ομορφιά. Ο ένας στα πάνω του, άλλος στα κάτω του. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια στους πολίτες που κέρδισαν και οι δύο ομάδες. Έτσι, και ο Ηρακλής. Έτσι, να φωταγωγηθεί πολύ. Εμείς είμαστε υπεράνω. Εμείς δίνουμε συγχαρητήρια και στον Ηρακλή και στον Άρη, που ο οποίος έχει αποκτήσει μια εμπειρία στην Β' Εθνική και βλέπω ότι το πάει καλά το τρένο. Δεν, εμείς είμαστε μαζί τους. Εμείς τους θέλουμε να ανέβουν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν. Εσείς όμως είστε μόλις 5 βαθμούς στον Ηρακλή πλέον. Ναι, και. Αυτό. Εμείς παίζουμε για το ποδόσφαιρο. Εμείς δεν γίνανε ΠΑΟ για τα πρωταθλήματα που πήρε. Έτσι δεν είναι. Έτσι, ξέρουμε έτσι. Το παραμύθι καλά. Ο ΠΑΟ και η σύγχρονη Ολλανδία. Έτσι, μόνο για το φανταζή ποδόσφαιρο, για τα φανταζή αποτελέσματα και το να πουλήσουμε παίχτες, να. Παιχνίδια, τέτοια πράγματα. Έλα, αυτά δεν τα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνονται ποτέ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο μεγάλο ομάδα του Πασαραϊκού. Βεβαίως. Το διπλώμα, να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Και... Τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι. Αυτό είναι το θέμα. Μας ακούει κανένας τώρα. Ποιος? Μας ακούει κανένας τώρα. Όχι, μεταξύ μας είμαστε. Εμείς τα χωριέσαι. Δεν μας ακούει κανένας. Σε πόση ώρα θα έρθει? Ποιος? Κατερινάκη. Α, έρχεται στον δρόμο, λέει. Είπε. Τώρα ποιος και πού κονταψε. Ναι. Πες ότι ξέχασε τα σκουλαρίκια στο κομοδίνο. Ναι. Να μου δει που να τα αφήσω, έτσι. Εντάξει. Να τα πάρει, μην τα βρήκα μια γυναίκα μου και εντάξει. Έγινε, άντε, γεια. Καλή συνέχεια. Ξα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Ωραία, ξάτος ο λαός. Δεν τα είπε χθες πρωί. Γιατί είμαστε η καθημερινή ψυχοθεραπεία του κόσμου. Ένα διβάνι ψυχαναλυτή. Βγαίνετε και πέστε. Αντί να ξαπλώνετε εσείς, ξαπλώνω εγώ. Έτσι πηγαίνει το ζήτημα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή. Παρακαλώ. Λίγο εκτός. Α, δεν γίνεται εκτός αέρα. Συγγνώμη. Μετά τις 8. Γεια σας. Εκτός αέρα δεν γίνονται τίποτα. Ό,τι θέλετε εντός αέρα και μας σταματάει και το χαλάκι, αφού το έχω βάλει και στο repeat το αναθεματισμένο. 6 λοιπόν του Δεκέμβρη. Συνόλυνα τα άλλα γεγονότα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή και ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Για τους λάτρεις της ελληνικής καταχραστικά όρος ροκ το 1990. Το 1989 Παύλος Ζάνας, Έλληνας συγγραφέας εδώ, θεμελιωτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είμαστε με την Κατερίνα πάλι, τα έλεγαμε αυτά τα φεστιβάλικά. Πάνω ένα θέμα μας και εμείς ξεκινήσαμε πρωί με τους Θανάτη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Γιώργος Αποτούμπα. Γεια σου Γιώργο. Να του πεις του φευγά του, ναι. Και εγώ το περιμένω, ναι. Α, και θέλω να παίξουμε και στο Βικελίδης. Και εκεί να δεις πώς θα τους ρίξουμε. Έτσι θα γίνει, δεν θα παίξεις στην είναι πιο κατώτερη κατηγορία. Ένα μάτς δεν είναι, αν γίνει το επόμενο τέτοιο, η επόμενη φάση. Ναι. Νομίζω κάπως επόμενη, έτσι. Αν πάμε στην επόμενη φάση, ναι. Σας έκανε τούρμπα τώρα, σας τσίτωσε πρωί ο φευγάτος. Ναι, τώρα. Ξέρει τι κάνει. Και ξέρεις, δεν υιοθετώ κι εγώ αυτά που λέω. Έτσι, κανένας διοθετεί τίποτα. Μ' αρέσει αυτό το διοθετώ, μπορείς να λες τα πάντα, ας πούμε. Ναι. Θα γίνει και χαρακτηρισμός και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και υπεραψευτική γραμμή στα δικαστήρια, ας πούμε. Μπορείς να γίνεις και δεν υιοθετώ. Δεν το υιοθετώ. Τον πλάκωσα τον άλλο, δεν το υιοθετώ. Τον ψήρισα τον άλλο, ξέρεις. Του καταπάτησα το χωράφι, δεν το υιοθετώ. Ωραίος, νομικός όρος, νέος. Ναι. Είσαι καλά, κατάλα.
Μια χαρά εσύ. Ωραία, σ' ακούω ακμεότατο, σαν και εμάς, σαν και εμάς. Σε φιλούμε. Άντε. Άντε, τσάου, καλό πάλι πριν. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι καλέ, τι κάνεις. Έψαχνα τα σκουλαρίκια μου που ξέχασα στο κομωδίνο το αέριο. Τι ήταν αυτό, δεν το κατάλαβα από την αλήθεια. Καλημέρα Κατερίνα μου, τι κάνεις. Καλημέρα Παύλη, καλά είμαι, επεκδήμησα. Ναι, έλα μωρέ, ναι, δεν ξύπνησες. Μια Δευτέρα χωρίς εσένα δεν είναι Δευτέρα. Ναι, είναι ύπνος, ξύπνησες εκεί. 11 η ώρα ξύπνησες. Ναι, πες τα αυτά. Τι ζωάρα κάνεις, εγώ ξέρω τι ώρα ξύπνησα χθες στην Ξάνθη. Παίζαμε το βράδυ, τελειώσαμε αυτά. Ξύπνησα 7.30 το πρωί. Ήθελα να βάλω τα κλάματα, σηκώνομαι και λέω δεν το πιστεύω, γιατί αυτό το πράγμα μου συμφέρει. Άμα ήθελα να ξυπνήσω 7, γυρνούσα πίσω. Γυρνούσα πίσω κατευθείαν, ας πούμε και ρωτώ. Βρε, άμα είχε συγκοινωνία, άμα είχε τρόπο να έρθω από την Ξάνθη, εγώ δεν την άφηνα την εκπομπή, θα ερχόμουν. Θέλεις εγώ να μου δυναμώσω. Να σου δυναμώσω, Εντάξει, ακούγεσαι τώρα, τι δίνεις, δυνάμωσε, για δες, 1, 2, 3, μίλα καλέ. Κι άλλο θες, θα κουβαθείς καλέ. Έτσι, ωραία. Στον αέρα κυρίες και κύριοι συμβαίνει το soundcheck, είναι μια ζωντανή δραστηριότητα, είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, εδώ το λόγο επειδή... Ναι, πω και εγώ χρόνια πολλά στα νύψια μου. Όλοι έχουμε νυψάκια που τα λένε. Να κάνουμε ένα παιδικό πάρτι τώρα εδώ, να τα γλεντήσουμε. Πολλοί κόσμος έχει τώρα τον Νίκος Νικόλας και όλα αυτά, παίζουν πάρα πολύ. Άλλον δεν έχεις, να έχει κάποιο γενέθλιο αυτά. Όχι, γενέθλιο εμείς δεν έχουμε σήμερα. Δεν έχετε. Αυτό σημαίνει ότι άκουγες την εκπομπή, άκουγες τα λεγόμενά μου. Από την ώρα που ξεκίνησες. Έτσι, και ήρθες θριαμβεύτρια. Ήμουν στο Λευκό Πύργο, πανηγύριζα την εκκλητήρια στις 5 Δεκεμβρίου, πρώτη για το φετινό βρωτάρμα. Πρώτη στις 5 Δεκεμβρίου. Ξέρεις ότι έχουμε να κερδίσουμε από πέρυσι το Φεβρουάριο. Πλάκα κάνεις. Όχι. Αυτή είναι η πρώτη νίκη. Κάτσε, από πέρυσι το Φεβρουάριο, δηλαδή ο Ρακλής δεν έκανε καμία νίκη στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα, όχι. Και πώς σώθηκε. Από αυτό που είχε μαζέψει, από τη νίκη του Πάουκ στην Τούμπα. Αυτή η νίκη τον έσωσε. Παιδί μου, 14. Η τελευταία νίκη ήταν με τον Πάουκ στους 14. Τελευταία. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ αυτή τη νίκη, γιατί ήταν 14. Η νίκη του Ηρακλή πέρυσι ήταν Φεβρουάριο. Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά το παιχνίδι με τον Πάουκ. Νομίζω ότι έχει κάνει εντός έδρας. Ναι. Έχει κάνει ακόμα μία νίκη μετά. Τσεκάρετε εδώ. Check it out. Βέβαια για μένα περισσότερο σημασία από τη νίκη του Ηρακλή, που η οποία έδωσε σαφέστατα ένα ψυχολογικό. Ένα ψυχολογικό σπρόξιμο, μια ψυχολογική όδη στην ομάδα ήταν αυτά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο. Τα δυσάρεστα. Και όσα προηγήθηκαν, δηλαδή αυτό. Η αιμονή της διοίκησης του Ηρακλή, της υποτιθέμενης διοίκησης που υπάρχει τώρα, να απομακρύνει τον κόσμο από το γήπεδο και να του στερήσει τη μοναδική χαρά που έχει, τη μοναδική. Το ξεσκάσμα, ρε παιδί μου. Αυτό να πας στο γηπεδάκι να δεις ομάδα. Ακούγα χθες μαρτυρίες από κόσμο να θέλει να προσεγγίσει το Καφτατζόχλι και να μην μπορεί. Ναι, ούτε γιατί εισιτήριο να αγοράσει. Ούτε... Σου έλεγαν δεν έχεις εισιτήριο, ναι, μην πλησιάζεις. Και δεν υπήρχαν να αγοράσει εισιτήρια. Τα άνοιξαν για 20 λεπτά. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Συγκλονιστικά και αυτό και είχαν βάσει εγώ και μια φωτογραφία στο η οποία από κάποιους παρεξηγήθηκε κιόλας. Πρέπει να διαβάζουμε λίγο, να ερμηνεύουμε τις γραμμές. Ανέβασα ακριβώς με το ξεκίνημα της αναμέτρησης μια φωτογραφία ήταν από το Καφτατζόγλι. Το πόσο άδειο, το πόσο θλιβερό ήταν ακριβώς για να καταδείξω αυτό το πράγμα. Πώς δεν μπορείς να στερείς από τον οπαδό το σπίτι του, ρε παιδί μου. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά τέτοια κατάσταση η ίδια η διοίκηση να απαγορεύει στους φιλάδες ομάδες να πάνε να παρακολουθήσουν. Οι φιλάδες ομάδες, η οποία είναι η ομάδα, είναι μέλος της ομάδας, να παρακολουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και με τη συνδρομή βεβαίως και της αστυνομίας, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, και τι ρόλο μπορεί να έχει στο να διευθετήσει μια διένεξη μεταξύ. Η οποία συνδρομή άλλες φορές αρνείται την μετακίνηση οπαδών. Ναι. Γιατί λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι υψηλής επικινδυνότητας. Αποφασίζει για διάφορα πράγματα. Θα μπορούσε κάποιος να του πει βρείτε security και μην αφήσει. Ναι, ακριβώς. Είναι μια διένεξη μεταξύ ιδιωτών, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, γιατί να κατανέμονται πόροι του κράτους σε μια τέτοια περίπτωση και να πηγαίνει, ας πούμε, να μπαίνει μέσα και να καλείται προφανώς από κάποιους. Κρίνει, ας πούμε, ότι πρέπει να φυλάξει κάποιους. Αυτοί κάποιοι, ας πούμε, οι περιβόητοι, οι οποίοι θεωρούν ότι βάλλονται ή απειλούνται, μπορούν να καλύψουν μόνοι τους τις ανάγκες της ασφάλειας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κρατική, επαναλαμβάνω, προστασία. Και πόροι, κράτος. Γιατί αυτά είναι μισθοί, αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το άλλο. Και προφανώς θα πρέπει να προβληματίζει ότι αν ρε παιδί που βάλεσαι, κάτι μάλλον δεν κάνεις καλά, κάτι δεν γίνεται καλά. Νομίζω ότι δεν τους συμπεριφέρει σαν να μην τους αφορά. Καλά, σίγουρα. Ναι, προφανώς. Αυτό το σύλλογο, ας πούμε, που ψάχνει να ορθοποδήσει. Παρ' όλα αυτά, ένας Αγγελόπουλος ξεδιάλυνε λίγο το τοπίο. Το οποίο στην ομίχλη. Βασίλισσα, βέβαια. Όχι το τοπίο. Εντάξει, ρε παιδί μου, λες Αγγελόπουλος και ξεμπερδεύεις, ας πούμε, για εσάς τους κινηματογράφους. Το κάναμε το σχετικό ζητούμενο.
Έχεις τα χαιρετίσματα εδώ από τον Στέλιο που μας ακούει. Πες, λέει την Κατερίνα, πες. Χτυπάει, χτυπάει. Τσάτ εδώ, λέει, πες, πες την Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Και από πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα στο 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Σε ένα ζεστό πρωινό, σε ένα ωραίο πρωινό, με λίγα σύννεφα κατά το ξημέρωμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν το δούμε κι εμείς, μας φωτίσει ο Θεός, μας αξιώσει να αποχωρήσουμε, χωρίς αγέριδες, με χαμηλά ποσοστά υγρασίας, ούτε καν 70%, τι να λέμε, σαχάρα, σαχάρα έχουμε γίνει. Μέχρι και 10 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημεράκι. Γενικά εντάξει, δεν θα έχουμε το κρύο των προηγούμενων ημερών. Από τα Σαββατοκύριακα πάλι θα πέσει η θερμοκρασία. Γνωρίζει αν σχεδιάζεις κάτι, αν αυτόν τέτοιο. Όχι, δεν έχω κάτι γι' αυτό ξέρω. Τα πρωινά πάλι, τα πρωινά. Γιατί τα μεσημεράκια θα είναι μια χαρά για να πληροφορείται ο κόσμος. Σε κάποιον άλλον έχουμε να πούμε χρόνια πολλά, έτσι. Τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Γιατί? Γιατί γιορτάζουν. Σε έβλεπα εδώ τα γενέθλια, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουμε εδώ. Του ξέρει όλου εσύ. Τεράστιο οργανισμό που λέγεται Λίμπερο 107,4. Τώρα το κρύο σκεφτό. Τώρα. Να, καλά κάνει. Έχει κι άλλου, α πούμε. Εσύ στην πάντα δεν έχει Νίκο. Νίκο, όχι, ρε. Εγώ με Γιώργου ξεμπερδεύω. Του λε όλου Γιώργου. Φίλου, α πούμε, έχω καμιά 15 Γιώργου. Και ησυχάζει, ησυχάζει το κεφαλάκι. Μέχρι εκεί του Αϊγιώργη, συνολικέ ευχέ. Και τέλο, από εκεί πέρα τα υπόλοιπα ονόματα είναι διάσπαρτα. Λοιπόν, 6:30. Πρώτη μήνυ ανάπαυλα. Εδώ του λόγω, επειδή μπήκαμε δυναμικά στην Τρίτη που θα είναι λίγο σαν Δευτέρα. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, για μας. Μια μέρα λιγότερη. Μια μέρα. Είναι σπουδαιότατη, σπουδαιότατη. Μια μέρα, ξέρεις, μου φάνηκε εμένα. Αιώνας μου φάνηκε μακριά σας, Κατερίνα μου. Δεν έβλεπα την ώρα. Αυτό σου λέω, γιατί σου λέω ότι ξυπνούσα από τις 7.30 ώρες. Ξανακοιμήθηκα λίγο βέβαια. Ναι. Αλλά ξυπνούσα με μια έγνοια. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Τι μπορεί να συμβαίνει στα Ριτζιανά. Λοιπόν, μικρό διαλυματάκι, 6:30. Συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σιγά σιγά συνδέεται με την πραγματικότητά μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Μου λέει εδώ το συγκλονιστικό στατιστικό η Κατερίνα ότι ο Ηρακλής είχε να κερδίσει εντός έδρας από τις 7 Φεβρουαρίου που είχε κερδίσει πέρυσι τον Μπας Γιάννενα. Πάλι τον Μπας Γιάννενα. Απίστευτα πράγματα. Σχεδόν ένα. Εντάξει, 10 μήνες. 10 μήνες χωρίς νίκη μέσα στο γήπεδο. Και η τελευταία του εκτός έδρας είναι με τον ΠΑΟΚ πέρυσι. Πώς είναι να μην πανηγυρίζεις νίκη για 10 μήνες. Πώς να μην σκάσεις μετά. Πώς να μην σκάσεις μετά. Πόσο να αντέξεις αυτό το πράγμα. Και έχω αντέξει και έχω αντέξει. Και έχεις αντέξει και έχεις αντέξει. Δεν ξέρω το φετινό πόσο αντέχετε. Αυτός ο τραγέλαφος. Το φετινό νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημά μας τόσο πολύ νίκες. Ναι, αλλά είναι το πρόβλημά μας όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Ακριβώς. Όχι, έχεις ασφαλιστική ενημερώτη. Όχι, δεν έχεις. Όχι, μπορείς να πάρεις άνω τον 20. Όχι, κάτω τον 20. Όχι, μπορείς να πας στο γήπεδο. Όχι, δεν μπορείς. Δεν έχεις διοίκηση. Ναι. Όχι, ποιος έχει τις μετοχές. Όχι, θα πει Γερμανός, Αμερικάνος, Ιταλός. Απίστευτο σύριαλ. Ευελπιστούν οι περισσότεροι βέβαια το χθεσινό αποτέλεσμα να αποτελέσει ένα έτσι ψυχολογικό έναυσμα για την ομάδα. Γιατί και τον Μπάς για να κέρδισε. Δεν κέρδισε καμιά. Αυτό. Και, ναι. Και με ανατροπή κιόλας. Ναι. Εγώ εκεί στο 1-0 λέω αμάν. Ναι, το είδατε, είπες. Αμάν λέω. Αμάν. Όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα, αλλά η ομάδα έδειξε αντανακλαστικά και αμέσως. Και μας πλήρωσε. Έπαιξε ναι. Ηρακλάρα, άσο. Έπαιξε ανατροπή. Όχι, έπαιξε Ηρακλή. Από την αρχή το πίστευες. Ναι. Πόσο τον έδινε τον Ηρακλή? Τρία στην έδρα του. Να τα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό χαρούμενη, συνάμενη, κουνάμενη σήμερα Κατερίνα Βούγιουκα. Ήρθε εδώ με τον παράνα μας τα κουνήσει να πούμε τα ευρώ μέσω στα μούτρα. Να πει ότι εγώ έχω φράγκα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα πάλι εγώ. Και πάλι. Σκουλαρίκια. Κατερίνα. Τα σκουλαρίκια μου τα βρήκα, εντάξει, ευχαριστώ. Τα βρήκε, λοιπόν. Ναι. Άκου να σου πω. Δεν σχολιάσατε καθόλου αυτό που έγινε χθες με τον Μπουτάρη και τους Τζικώστα. Περίμενε. Αμά. 7:20 ήμουνα αυτό που της μάρτυρας, γι' αυτό κατάλαβα. Για πες, λοιπόν. Ήμασταν εκεί μαζεμένοι που λες. Καταρχήν, για να πούμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει τι συνέβη χθες. Έχει προκύψει ένα θέμα ότι
Ο Μπουτάρης λέει το Τζικώστα ότι άκουσε να τον αποκαλεί κολόγερο. Κολόγερο. Δεν υιοθετούμε, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ναι, δεν ακούσαμε τι είπαν, αλλά είδα όλες τις κινήσεις και... Έγινε, Μανουράς, πού έγινε αυτή η εκδήλωση, τι ήταν... Έγινε στο εργοτάξιο του μετρό. Τι θα γίνει, πόσες φορές θα το αγιάσουμε αυτό το μετρό, ρε. Πόσες φορές θα το αγιάσουμε. Σταμάτα, ρε. Χθες γιόρταζε προχθές η Αγία Βαρβάρα που είναι η προστάτηδα στις σύρακες και στις γαλαρίες και έκανα μια εκδήλωση για τους εργαζόμενους. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Γι' αυτό μαζεύτηκαν όλοι, τέλος πάντων, και έχουν αισθηθεί όλοι, έχει ξεκινήσει η εκδήλωση και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Δήμαρχος που λες. Σε ποιο σημείο συνέβη αυτό, σε ποιο σταθμό? Στο αμαξοστάσιο, είναι στο Μάκρο. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μπαίνει που λες ο Πουτάρης, έχει μια μαγιά, ρε παιδιά. Τον βλέπω, λέω, τι ώρα είναι αυτή που ήρθε, συγγνώμη. Αλλά έχει μια μαγιά, ένα βλέμμα, πάει κάθεται εκεί μαζί με τους άλλους. Είναι ένας άλλος κύριος ανάμεσά τους. Τελειώνει αυτό που γίνεται, ας πούμε, κάποιος μιλάει και τον βλέπω τον Πουτάρη γυρνάει και σε έντονο ύφος και τα λοιπά και ταχώνει. Όταν λέμε ταχώνει, ταχώνει. Ναι, 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 ναι. Το μεταξύ ο Τζικώστας έχει μια παθητική στάση, ξέρει, να μην γίνουμε ξεφύλλα, κάπως έτσι. Γιατί είναι υπουργός εκεί, έχει κόσμο, κάμερες, τον αντάλλον. Είναι και το μετρό, πού το βάζει αυτό. Τι ομάδα είναι ο Τζικώστας? Άρης δεν είναι ο Τζικώστας, Άρης είναι. Α, μεταξύ τους ήταν εδώ. Εδώ οικογενειακή μάχη, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πάρει θέση ο Φευγάτος, παιδιά. Και που λέτε, παιδιά, έγινε ένας κακός. Δεν το κατάλαβαν πολύ, αλλά εμείς που ήμασταν μπροστά του είδαμε. Μάλιστα. Δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα Δήμαρχος, παιδιά. Ναι, εννοείται. Το λόγο επειδή έχει και εκεί μάτια, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα. Παντού και αυτιά μεγάλα, να το ξέρετε. Τελικά υπόθηκε αυτό, γιατί έτσι βλέπουμε εδώ και στα ρεπορτάζ. Έχει και μια, βλέπω και μια φωτογραφία. Ναι, πού είχε πολύ φασάρια, παιδιά, δεν το άκουσα, όχι. Αλλά για να έγινε αυτό το σκηνικό. Λες, να είχαμε ας πούμε καμιά τέτοια, και για ποιο λόγο, και για ποιο λόγο να υποθεί. Ξέρεις, μου είπε αυτός ο άλλος, φέρω να το πει μπροστά μου, μετά τον άλλο το ρώτησαν, το είπες, όχι εγώ δεν το είπα, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ναι, 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 ναι. Ελληνικός τσαμπουκάς. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία, ωραία πράγματα, ωραία, αυτό το μετρό. Οι οποίοι είναι συγγενείς. Είναι, σοβαρά μιλάς. Ο Μπουτάρης είναι με τον Τζικώστα, ναι, ο Τζικώστας είναι ανιψιός του Μπουτάρη. Άντε ρε, για πει το θείο του έτσι. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, παιδιά. Ναι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό συνέβη στο μετρό, στα έργα του μετρού. Δημιουργεί προβλήματα αυτό. Γενικά δεν ξέρω. Κλείς οικογένειες. Ναι, αυτό. Το επόμενο είναι οι κορυφαίες δηλώσεις του Ζουράρη. Ζουράρη. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά, είναι στη θεματολογία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σειρά, παιδιά. Φιλιά, φιλιά. Άρε λόγο, επειδή παντού ρεπόρτερ, δεν μας πιάνει κανένας. Καλά, εδώ ήμασταν προχθές στο αεροδρόμιο. Προχθές στο αεροδρόμιο, βλέπαμε εκεί τα αεροπλάνα τα γερμανικά να κατεβαίνουν, να πούμε, και να χωθήκαμε. Λέμε, τι ήρθε καμιά Μέρκελ να δει κανένα ματσάκι, καμιά Super League, καμιά Football League, αλλά λέω μετά. Σε ενημέρωσα. Ναι, γιατί, με ενημέρωσα. Ποιος ήταν εδώ και γιατί. Αλλά μετά σκέφτηκα, και εγώ βιάστηκα, ας πούμε, να κρίνω, γιατί Δευτέρα έπεσε ο Ηράκλης, Δευτέρα έπεσε ο Άρης. Οπότε να έρθει Κυριακή. Θα έπρεπε να πάει κατευθείαν στην Αθήνα. Θα έπρεπε να πάει κατευθείαν στην Αθήνα. Πήγε όμως το απόγευμα. Πήγε, μα ωραία, εντάξει, αλλά πρώτα περάσει στο Θεσσαλονίκη και να πιει ένα καφέ. Μάλιστα, ναι, όντως, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που προέκυψε χθες. Διαβάσαμε και στα site, αλλά εδώ βγήκε ο δικός μας άνθρωπος να μας πει για τη μανούρα που συνέβη στο αμαξοστάσιο, για το διαπληκτισμό που υπήρξε ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο. Και τον Γιάννη Μπουτάρη να ισχυρίζεται ότι ο Απόστολος Τζικώστας τον αποκάλεσε κολόγερο σε συνομιλία που είχε με κοινό τους γνωστό. Όχι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί, μα αυτό. Στα αναμεταξύ του. Ότι και κάποιος, ας πούμε, μετά πήγε και τον είπε όμως τον Μπουτάρη. Να σου πω κάτι, Δήμαρχε. Αυτό σε είπε έτσι. Καμιά έτσι κακιά πεθερά. Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η όμορφη πολιτική ζωή του τόπου. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, το μετρό πάντα βγάζει ρεπορτάζ, διότι άλλη μεγάλη κορυφαία δήλωση ήταν του. Στην ίδια εκδήλωση. Στην ίδια εκδήλωση ήταν του Υφυπουργού Παιδείας, του Κώστα Ζουράρη, με γιώτα. Που ίσως έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε, αν το πιάνει καλά. Κάτσε εγώ να το κάνω εδώ, να επιχειρήσω να το βάλω το ηχητικό. Για να... Πρώτο πίπτο είναι ότι προχωράμε γοργούς ρυθμούς. Για τα εγγένεια της επανενάρξεως του μετρό, η σοβαρή ερώτηση είναι πότε θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα όταν τελειώσει το μετρό, δηλαδή ποτέ. Επομένως, όπως είπε και ο Δήμαρχος Σουτάρης, το μετρό λέει πρέπει να συνεχίζεται επαόριστα, διότι είναι, όπως το ξέρουμε, σε όλο το εξωτερικό, για τα ζούμε και τα λοιπά, μέχρι το 2050 είπε ο Σουτάρης. Άρα προς το 2051 ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει πρωτάθλημα, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ποτέ νεκροφόρο, το ποτέ.
κανένα ποτέ δημιουργικό το ποτέ του κουτάκι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μας έδωσε και σημείο ο Κοζουράς. Άρα παίζουμε στοίχημα 2051 ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Μια χαρά μπαίνουμε σε ένα κρυογεννητικό θάλαμο. Αν το θάλαμο. Παίξουμε από τώρα θα έχει καλύτερη απόδοση. Ποιος ξέρει, μπορεί. Το 2060 θα βγούμε από την κρίση. Από ό,τι μάθαμε χθες σύμφωνα με τα όσα συνέβησαν στο... Άρα η καλή δεκαετία στο... θα είναι η 50-60. Ναι, θα δει ανάπτυξη με τα όσα συμφωνήθηκαν χθες στο Eurogroup. Ότι από ό,τι προέκυψε ότι κάπου λέει με τα μέτρα πάνω κάτω και την ελάφρυνση του χρέους η οποία είναι στα σκαριά, γύρω στο 2060 θα μπορέσουμε να εξέλθουμε στις αγορές, να βγούμε έξω. Έχουμε 2016. 16, ναι. 17 πέσατε. 17. Κάνει εδώ τις προσφέρεις. Θέλουμε ρε παιδί μου καμιά 44 χρόνια για την κρίση και 34 χρόνια για να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. 34 χρόνια νομίζω μετράει από το τελευταίο πρωτάθλημα. Όχι, 31. Εντάξει. Οκ, okay, είναι κάπου στα μισά. Είναι κάπου στα... εντάξει. 65 χρόνια δηλαδή. Ναι, ρε, εντάξει. Έχουν πει τόσο υπομονή έκαναν οι παοξίδες. Πέρασε άλλα τόσα, δεν το έχουνε. Να κάνουν για το επόμενο πρωτάθλημα. Αϊποκόστο Ζουράδη. Γίνεται... αυτό το μετρό πόσες φορές θα το εγκαινιάσουμε. Κάθε φορά είναι δυνατόν να εγκαινιάσανε την επανέναρξη των εργών. Βεβαίως. Έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται. Ωραία, ωραία. Έχουμε ρε παιδί μου κάτι να αγιάζουμε, να αγιάζουμε. Γεια στο στόμα σας. Γεια στα έργα σας. 2-3-4-0-2-8-7-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και αν συμφωνείτε κιόλας με τις δηλώσεις του Κώστα Ζουράρη, αν βλέπετε στο πιο εγγύς μέλλον ο ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα ή και στο πιο μετά. Ο οποίος Κώστα Ζουράρης είναι ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, αυτό να το τα ξέρετε. Λέμε αυτά. Όχι, αυτό το ξέρω. Μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αυτά ήταν ενδοικογενειακά. Θα τα ξέρει ο κόσμος. Ή πότε θα τελειώσει και τα έργα του μετρό. Μπορεί να παίζεται ένα παράλληλο στοίχημα. Ή να μην έχεις, ας πούμε, πλέον όμως. Οι στοιχηματικές μπορεί να μην το δέχονται σε παράλληλο στοιχηματισμό. Να το συνδυάζεις, ας πούμε, ένα έργα του μετρό και πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και δεν πολλαπλασιάζονται μεταξύ των. Μάλλον θα πρέπει να επιλέξεις ένα από τα δύο. Όποιο δίνει καλύτερη απόδοση. Εγώ αυτό θα παίξω. Όποιο δίνει. Ποιο να δίνει. Νομίζω ότι. Ελάμπουντε. Να βλέπεις αυτό. Γιατί πήγαν να πω ρε παιδί μου, εντάξει. Το μετρό θα γίνει πιο μπροστά από το να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρω. Δεν είσαι σίγουρος. Δεν το παίρνω και όρκο. Καλημέρα στη γραμπούλα. Πού είστε ρε παιδιά. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, γιατί χθες η χθεσινή σας απουσία γίνεται μία νεκτή. Συγγνώμη. Τι να κάνουμε. Δεν θα επαναληφθεί. Θα ξαναπαίξουμε καθημερινή. Ανοίγω το ραδιόφωνο και απογοητεύομαι πλήρως. Τι έγινε, παιδιά. Ήμουν στην Ξάνθη, είχαμε live. Τι να κάνω. Πού? Σε ένα μαγάζι στην Ξάνθη. Στο μπλε? Όχι, στο Νόστος. Στο Νόστος. Θα μου λες την παλιά πόλη, Ναι, στην παλιά. Α, ρε, τα ξέρεις. Έχει υπόψη σου στη Ξάνθη. Έχουν δύο μεγάλες γιορτές. Οι γιορτές παλιάς πόλης. Έχουμε παίξει και εκεί. Ναι, μαζεύουν το χρήμα. Ναι, έτσι. Ένα μέρος το δίνουν για να κάνουν τις στολές του καρναβαλιού και τα άλλα χρήματα ο Δήμος τα επενδύει στην ανακαίνιση εξοραϊσμού, όπως θέλεις πες το, κάποιου κτηρίου, γιατί όλα τα κτίρια είναι εκπληκτικά. Ναι. Και τώρα έχω μάθει ότι... Η πόλη του Μάνου Χατζηδάκη, Ξάνθη. Σαφώς. Να τα λέμε και αυτά. Η ξαδέρφη μου έμενε ακριβώς απέναντι τους, απέναντι στο σπίτι και ήταν πολύ περήφανη, γιατί έχουν πάει αλλού τώρα σε άλλο σημείο, στη καινούργια πόλη. Και θέλω να σου πω ότι το βράδυ δεν είναι μια κούκλα η παλιά πόλη. Ναι, και πόσο καμία σχέση έχει η νέα πόλη με την παλιά πόλη. Μόνο αυτό, ορίστε. Είδες τι κόσμο μαζεύει. Ναι. Φοιτητές κυρίως, αλλά πολύ πράγμα. Έχει. Έχει περισσότερο βέβαια σχολές έτσι με μαντράχαλους, είναι λίγο σαν καψιμί. Ναι, αυτά είναι για την Κατερίνα. Κάτι αρχιτεκτονικές, κάτι χημικούς, μηχανικούς. Η Κομοτηνή είναι που έχει τις ψυχολογίες, τις νομικές, τις τέτοιες. Ναι, το Πολυτεχνείο είναι στη Ξάνθη. Και κάποια άλλη βάση. Τόσο γίνεται χαμός και γίνονται ωραία πράγματα. Πήγαμε και έβαλε τριάρα η Ξάνθη. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν το συζητάμε. Πρώτος. Εσύ πώς είσαι. Κυριανάρα χθες ένα τάλιρο κανονικά. Πεντάρης. Ναι. Οχ, τι άκουγεται από μέσα, τι σε βάζουν. Ναι, αυτός είναι απόξης. Να μιλήσει.
Πού να μιλήσει, ναι. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, οπότε αυτές τις μέρες, τις επόμενες, θα μιλήσουμε για θέματα πολιτισμού. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα. Και επίσης, καλημέρα. Τσάω, τσάω. Ο λαός του Άρη, δες, με άλλο μπρίο βγαίνει σιγά σιγά. Με άλλη, μετά από πεντάρες, τέτοιοι είναι. Έτσι, μετά το τάλιρο, μετά το τάλιρο. Στην προσφυλή μας και αγαπημένη μας Football League. Όπου φυσικά ο Άρης επικράτησε τις ΑΕΛ Καλονής με 5-0. Με τέρματα τον Ήλιτς, δύο Τάτος, Καπνίδης και Μπαρκάν. Αλλά αυτό που πάλι το ρεπορτάζ βέβαια τρέχει, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα εξωτέτσια είναι εμάς που μας ενδιαφέρουν σαν λόγο. Επειδή δεν κοιτάμε τώρα, εντάξει, μέσα μπαίνουν γκολ, βγαίνουν γκολ. Πέφτουν τερματοφύλακες, δεν πέφτουν τερματοφύλακες, σιγά το πράγμα τώρα. Αλλά το τι συνέβη, τι συνέβη στις κερκίδες. Ναι. Υπήρξε ένταση. Ένταση λέει στις κερκίδες του Άδης Βικελίδης. Στο χτεσινό, ναι, στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, γιατί. Γιατί υπήρχε μια κυρία. Ναι. Μπορεί και Δεσποινίδα, δεν το ξέρουμε, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Εδώ διαβάζουμε σύντροφος, λέει, παίκτη του Άρη. Με το σκουφάκι. Με το σκουφάκι που ακούει, λέει ο Χρήσαντος, ας πούμε, στη διαφήμιση. Δεν έχει πριν, ας πούμε, για τα τμήματα. Ναι. Το οποίο υποδομής. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Ναι, γιατί βάλτε, είχε κρύο. Είχε κρύο, ναι, είχε κρύο Θεσσαλονίκη. Το σκουφάκι. Ναι. Είχε γραμμένο επάνω στο ΠΑΟΚ. Για το σκουφάκι του ΠΑΟΚ. Πήγε με σκουφάκι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Άρη. Δεν τη είπε κανένα που πα, α πούμε. Δηλαδή, θα πάω στον Άρη και λέει. Τη είπανε στο γήπεδο που ήρθε. Δηλαδή, θα ρίξω ένα πρόχειρο δικέφαλο να πάω στο. Θα ρίξω ένα πρόχειρο σκουφάκι και θα πάω. Μη γελάς. Και έγιναν εκεί μανούρες. Ναι, πήγαν και τις είπανε. Wow. Την άβλα να πούμε, ξέρω εγώ να πούμε, εντάξει. Τη ζήτησα να το βγάλει. Ναι. Δεν το έβγαλε. Δεν το έβγαλε αυτή, ε. Όχι, προφανώς κρύωνε. Κρύωνε, λέει. Σου λέει κρύο τώρα. Εγώ τι να κάνω, ας πούμε, να χαλάσω. Ναι. Και άμα είχε λουστεί. Σίγουρα είχε λουστεί. Και μπορεί να μην είχε κάνει και τα μαλλιά πιστολάκι. Σίγουρα είχε λουστεί και πήγε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κυριακή μετά από Σάββατο να βγάλει και την καπνίλα και τέτοια. Α, Δευτέρα. Να βγάλει την καπνίλα από το Σάββατο. Πάλι το ίδιο θα πω. Να κάνω. Αφού δεν έπιασε, σου λέει πρέπει να κάνω ένα μπανάκι από τη δουλειά. Άμα έρθει, α πούμε, και αυτά, να κάνει ένα μπανάκι να πα στο γήπεδο. Αυτό. Και οι άνδρες ασφαλείας του γηπέδου την απομάκρυναν ευγενικά. Ευγενικά, μάλιστα. Δεν είχαμε κάτι χειρότερο, αλλά. Όχι. Τι πιανού παίχτη είναι τώρα, εμένα αυτό με εξητάρει, α πούμε. Το ξέρω. Είμαι σίγουρη. Γιατί διαβάζουμε εδώ σε δημοσιεύματα. Τον Πασχάλη, γιατί δεν το ρώτησες που βγήκε. Δεν το ανέφερε καν, μάλλον μπορεί να μην είπε στην αντίληψή του ότι συνέβη αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω. Ότι έτσι το διακρίνει και μια αυρότητα, α πούμε, όσον αφορά τη σχέση του με τις γυναίκες του Πασχάλη. Θα μπορούσε. Λες, δεν ήταν μέσα από εκεί. Δεν ήταν στο γήπεδο, λένε οι πληροφορίες. Μάλιστα. Να μας πει όμως κάποιος από τα αυτιά της εκπομπής, αν ξέρει πιανού ποδοσφαιριστή ή ενδεχομένως μπορεί να μην θέλουν, ρε παιδί μου, να το βγάλουν προς τα έξω. Ας μας στείλουν ένα μήνυμα για τη δική μας ενημέρωση. Για μας, για προσωπικά, για το δικό μας το κοτσομπολιό, ρε παιδί μου. Για το πώς και το γιατί. Εντάξει, γιατί εντάξει, τώρα προφανώς η γυναίκα δεν θα ήξερε ότι μπήκε μέσα στο λάκκο των Λεόντων. Να προτιμήσει αυτή την ενδυμασία. Στην τελική ο Καρυπίδης εγκαινίασε και την μπουτίκ. Ας πήγαινε, πάρε ένα σκουφάκι, μωρέ, πόσο να έχει. 10 ευρώ. 10. Πόσο πολλά, μωρέ, κάνουμε σκουφάκι. Δεν ξέρω. Ακριβά είναι, μωρέ, ακριβά. Μην παίρνεις. Όχι, μην παίρνεις και μετά θα έχουμε αυτά. Πάνε στην μπουτίκ, άγγενειες, θα σου πει, σου κάνουμε, ρε παιδί μου, μια ειδική προσφορά, ας πούμε, αν μη τι άλλο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-2-87-3-8. Στα άλλα αποτελέσματα της Football League, βεβαίως, μεγάλη Πασεραϊκάρα πέρασε 0-1 μέσα από το El Paso. Με το Χατζηδημητρίου, τέρμα του Χατζηδημητρίου. Και προελάβνει μετά το κάζο της προηγούμενης αγωνιστικής και την ήττα που είχαμε από τα Χανιά στο γήπεδό μας. Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Σμύρνης 0-0. Στραβοπάτημα για τον Απόλλωνα, μπορεί να το πεις, αλλά η Καρδίτσα δείχνει τα δόντια της με τα αποτελέσματα που φέρνει. Και δεν, είναι αμελητέα, δεν είναι αμελητέα. Σκληροτράχυλη καρδιτσάρα, deep μυαλό από τις αγαπημένες μας ομάδες στην κατηγορία, βεβαίως. Λαμία Πανελευσυνιακός 4-0. Πανεγιάλιος Αγροτικός Αστέρας 1-0. Πρέπει να ήταν η πρώτη, και όντως ήταν η πρώτη ήττα του Αγροτικού και γενικά η πρώτη απώλειά του. Είχε το 3-3 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Παθραγικός Κισαμικός 1-0. Σπάρτη Εγινιακός 3-2. Σπάρτη με Αναστασάκο να κάνει μεγάλη ανατροπή. Με Ηλίας Αναστασάκος παίζει ακόμη. Εδώ παίζει ο Βαγγέλης Βουρτζούμης. Βαγγέλης Βουρτζούμης παίζει, άλλοι κι άλλοι. Ο οποίος Ηλίας Αναστασάκος, μια χαρά χορούσε ακόμη και στον τωρινό ΠΑΟΚ.
Μια χαρά, μια χαρά. Με το επιθετικό πρόβλημα που έχει ο δικέφαλος. Εδώ χώρισε και σε εκείνο τον πάκο, α πούμε. Μια χαρά το παιδί έπαιζε και τα κόλλη. Απλά δεν είχε το έβρας, ρε παιδί. Μα όταν τον παίρνει, α πούμε, από τον θρασίβολο, από τον ακράτητο που τον είχε πάρει, δεν γέννησε το μάτι. Το παιδί όποτε έπαιζε, σκόραρε μια χαρά. Γιατί έχουν κάπως έτσι παοξίδες, κάπως έτσι, α πούμε. Του αρέσει λίγο το φαντεζί για ένα τέτοιο. Αν είναι ανασακίτσε. Ενθουσιασμένοι. Ναι, ενθουσιασμένοι. Σου λέει παιχταρά, αλάνι θα τον κάνανε. Με τα ίδια τέρματα περίπου. Νομίζω ότι ο Αναστασάκο είχε φύγει τότε με 6 τέρματα από τον ΠΑΟΚ. Και μου σου λέει μου παρ' όλα αυτά, ο ένα αλάνι, ο άλλο. Εντάξει, χαμίνι. Λέει και ο Μάριο Λάμα. Παλιές ιστορίες τώρα, μην ξύνουμε πληγές. Και Χανιά Αχαρναϊκός 2-3. Στη βαθμολογία η Λαμία και ο Απόλλων Σμύρνης πρώτη με 10 βαθμούς, έχουν μόλις μία ισοπαλία. Αγροτικός Αστέρας 9, Σπάρτη 9 από μία ήττα. Άρης Θεσσαλονίκης 8, χωρίς ήττα αλλά με 2 ισοπαλίες. Αχαρναϊκός 7, Πασαραϊκός 7, Όφη 5, Εγινιακός 5, Παθραγικός 3, Καλαχανιά, Πανεγιάλιος 4, Καρδίτσα 3, Καλυθέα 3, Κισαμικός 1, Καλονί 1 και Παλευσινιακός 0. Καλονί, η οποία μάλλον πάει για φούντο, ε. Είναι αυτή η μοίρα κάποιων ομάδων διά των αστέρων, οι οποίες ανεβαίνουν, κάνουν μια πορεία 2-3 ετών στην πρώτη τάξη κατηγορία και μετά τους παίρνει το φούντο. Βέβαια, το ιστορικό σωματείο της Λέσβου είναι ο αιωλικός, να τα λέμε και αυτά. Σκυλή της εκπομπής αριθμολόγος ο Κυριάκος μας στέλνει 7 γκολ Αναστασάκο σε εκείνη την περίοδο, 9 ο Μπακαγιώκο. Έτσι, για να θυμόμαστε. 6 τεμάχια λέει θα τα είχε γράψει ήδη ο Λιάκος φέτος. Αυτό είπαμε ακριβώς και συμφωνούμε, βεβαίως, βεβαίως. Βοηθάει στον... τον Κλάους. Στον Κλάους, ναι. Το μεταξύ στον ΠΑΟΚ τι έγινε τώρα, τους κλείσανε λέει σε ξενοδοχείο. Λοιπόν, αυτό που τους κλείνουν σε ξενοδοχείο και όλοι τους λυπούνται, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Πάνε κάνουν ζωάρα, δεν ασχολούνται με τίποτα, φαΐ έχουνε, τους ξυπνάνε. Δεν έχουν να καθαρίσουν σπίτι, να συμμαζέψουν σπίτι, κρεβάτι, να πληρώσουν λογαριασμούς. Να πάει για ψωμί, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Να μαγειρέψουν, να κάνουν οτιδήποτε. Τίποτα, ναι. Και όλοι τους λυπούνται. Ναι, ότι είναι μέτρο πίεσης, ας πούμε, προς τους ποδοσφαιριστές. Μακάρι, παρακαλώ πάρα πολύ, ένας πρόεδρος ομάδας να με κλείσει σε ξενοδοχείο. Κλείστε τη σε ξενοδοχείο. Και δει σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης μας διορθώνει. Ναι. Κάρι μου, εμείς διαβάζαμε το ρεπορτάζ, δεν ήταν από δικό μας. Λέει, δεν ήταν σύντροφος παίκτη του Άρη, αλλά... η συγκεκριμένη η Δεσποινίδα, αλλά σύντροφος παίκτη της Καλονής. Στο ημίχρονο το φόρεσε και θέλησε να βγάλει selfie. Έτσι έχει κάνει η κατάσταση. Την αντιλήφθη. Εμείς το διαβάσαμε από site. Από site του Άρη. Από το... Όχι. Ναι, δεν ναι, είναι από site. Από site του Άρη το άγραψα. Αυτό που μου στείλεσαι ναι. Α, δεν ήταν από site. Από το διαβάσα και πέσω από πού το διαβάσα. Από το Pack Revolution. Όχι ρε παιδί μου, από site του Άρη. Εγώ το διαβάσα από το Press τώρα εδώ, ας πούμε, το βρήκα. Γι' αυτό σου λέω, ναι. Την αντιληφθήκανε λέει και συνέβησαν τα επόμενα. Ο παίκτης του οποίου δεν θυμάμαι το όνομα ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Α, μάλιστα, λες δηλαδή να πήγε να πουλήσει. Δάχτυλος. Να πήγε να πουλήσει τρελίτσα. Τώρα αλλάζει όλο το σκηνικό, αλλάζει όλη η ιστορία. Βλέπουμε μια νέα εξέλιξη. Για να λέει ρε παιδί μου στο ημίχρονο για να βγω σέλφι και μετά αυτό να το βάλω στα φούμπο. Τι να, τέτοια. Στο Κλάνθης Βικελίδης. Δεν περνάει κανείς. Με σκουφάκι πάω και ναι, τέτοια. Ναι, δεν περνάει κανείς. Πρέπει να ψάξουμε τώρα να δούμε ποιος παίχτης ήταν της Καλονής. Αρχίζουμε να βλέπουμε τα ρόστερ. Άρες, είδες που είχαμε και εκεί μάτια, είδες το ποντολογό επειδή και εκεί είχε ρεπορτάζ. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Και να σκεφτείς ότι εμείς βγήκαμε από το σπίτι μας χθες. Εντάξει, δεν χρειάζεται παιδί μου, το ρεπορτάζ έτσι γίνεται. Έτσι, διότι αν είσαι άμεμπτος και αμερόληπτος, έρχονται οι ειδήσεις οι ίδιες και σε βρίσκουν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Άμα είναι σύντροφος παίκτη του Άρη. Όχι, δεν είναι. Το είπαμε. Αποκατάσταση. Ξέρω ποια είναι. Είπαμε, δεν είναι. Ξέρω, λέει πια. Αποκατάσταση. Σου λέμε, δεν είναι. Κάναμε λάθος. Το διορθώνουμε. Επαναφέρουμε. Είναι σύντροφος παίκτη της Καλονής, ο οποίος πέρασε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό σου λέμε τώρα. Αυτό σου λέμε. Δεν ακούς. Ακούω, βρε. Τι ακούς. Αυτό θέλει να πει τη σύντροφο του παίκτη του Άρη. Όχι, δεν θέλω να την πω, όχι. Φυσικά, αφού δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν υφίσταται. Ναι, δεν είναι αυτός ο παίκτης που έχει στο μυαλό σου. Δεν χάλαβα το όνομά του στον αέρα. Όχι, να, όλοι αυτό εκεί πήγε το μυαλό μας. Όλοι δεν το ξέρουμε είναι. Αυτό. Ναι, όλοι είναι ο πρώτος παίκτης που θα σκεφτόμαστε. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, αμέσως θα το πείτε. Τι λέει.
Καλά, καφεδάκι. Καλαφεδάκι. Πεσμένο σε ακούω σε αντίθεση με τον Μπρίγκιτς. Καλό, ρε, φίλε... Περίμενα δύο μέρες να το πω αυτό. Δύο μέρες ήθελα να το πω αυτό. Ναι, για να το πω αυτό το αστείο. Δεν χαλιέμαι εγώ για τον Πάο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν ξαναπάω στον Πάο και τέτοια. Δεν ξαναπάω. Μέχρι και ο Ιβάν θα ξαναπάει. Άχ, θα πνιγώ. Τι είπε ο Ιβάν? Ότι θα πάει τώρα την Πέμπτη. Ήταν εκεί. Α, ναι, αφού είπε δεν. Και εγώ δεν ξανασχολούμαι. Είπε θα πάει τώρα την Πέμπτη. Ιβάν... Ο Ιβάν πληρώνει. Εγώ δεν πληρώνω. Εντάξει. Ούτε 15 για την ακριβή. Τώρα του βάζει μαντρώνει στο ξενοδοχείο. Τώρα αυτό χασούρα δεν θα έχει 30 δωμάτια μέσα. Γιατί 30? Σε δίκλινα θα μένει. Γιατί την περίοδο θα είναι κρυπέρα, δεν είναι τουριστική περίοδο. Δεν είναι τουριστική. Εντάξει, μωρέ, αλλά το Μακεδονία Παλάς. Είναι... Όχι, κοίτα το Μακεδονία Παλάς. Κάνει πάντα. Το μισό γίνεται ανακαίνιση. Ναι, είναι κάποιοι όροφοι κλειστοί. Συνέδρια έχει εκείνο. Και έχει και εξαιρετικές τιμές λόγω της ανακαίνησης. Ω, να τα βουγιούκα. Τα ξέρει, γιατί δεν πάμε εμείς εκεί να κλείσουμε ένα δωμάτιο. Για να ερχόμαστε στο λόγο επειδή, ρε παιδί μου. Να μας κλείσουμε ένα δωμάτιο. Να μας κλείνουμε. Πώς, κατά τα άλλα τι λέει, εντάξει, κομπλέ. Ναι, ρε. Εντάξει. Ρε παιδιά, ναι. Παράπονο. Πες. Παράπονο, εδώ οι δικοί σου άνθρωποι. Για πες. Ναι. Αυτούς τους Μάνους και τους Ολλανδούς το βράδυ. Ναι, σε εμάς μην τα λες. Ναι. Σε πού, σαν χώρα θα είναι οι γραμμές. Και εγώ τι θα τα κάνω εγώ τώρα. Όχι, άλλο θα πω. Μην λες Μάνους και Ολλανδούς. Εντάξει, είναι συντελεστές. Τον κύριο Μάνο και τον Ολλανδό. Ναι. Πες, μη τσιρίζουν το βράδυ. Α, έχει να κάνει με την κονσόλα, ας πούμε. Είναι τεχνικό. Ναι, τεχνικό, δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, μην λέτε αυτό, μου λέτε εκείνο. Φυσικά κάνω και ενημερώνω. Είπα και εγώ γιατί σα έχει φοβηθεί το μάτι. Όχι, τσιρίζουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Να κλείνει το ραδιόφωνο, το έχει σκεφτεί ω ιδέα. 10 χρόνια κοιμάμαι το ραδιόφωνο ανοιχτό, ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Να βάλει κάτι άλλο τώρα, λένε. Όχι, ρε παιδί μου, να βάλει λίμπερο. Αλλά χαμηλό το ραδιόφωνο. Όσο και να το χαμηλώσω, το ακούγονται. Ναι, ναι. Βάλε επανάληψη λόγω επειδή, που την ανεβάζουμε και στο YouTube. Καλά, εντάξει. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαου, τσαου. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, κόσμος έχει πάθος και τα βράδια ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Θα πάθει. Έτσι. Δεν... Λοιπόν, 7 η ώρα. Πήγε με τα μπούρο μπούρο και την πάρλα πάρλα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγω επειδή. Και το ρεπορτάζ τρέχει. Και αν έχουμε θέματα και περνάνε θέματα, κυρίες και κύριοι, από το παλμαρέ με εμάς. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή, στη δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και καλή εβδομάδα, να πω έτσι προκλητικότατα. Για μας σήμερα ξεκινήσει. Ναι, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, συνέβησαν αυτά. Συγγνώμη για τη χθεσινή μου άποψη, αλλά ήταν πέρα από τις δυνατότητές μου. Τι να κάνουμε, έχουμε και μια παράλληλη δραστηριότητα την οποία πρέπει να εξασκήσουμε. Ο κόσμος επαρχίας διψάει από την Παπανίνη Κόμπανη. Οπότε πρέπει να το δώσουμε αυτό σε οποιαδήποτε συνθήκη και μορφή. Α, μας καλείτε κυρίως Σαββατοκύριακα, μας βολεύουν και εμάς πολύ περισσότερο, είναι η αλήθεια. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Αύριο έχει απεργία... Αύριο, η Ένωση Συντακτών έχουν, απεργούν τα μέσα ενημέρωσης. Η Ένωση Συντακτών, ναι. Όχι, δεν απεργούν τα μέσα ενημέρωσης. Οι εργαζόμενοι. Ούτε οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης. Τα μέλη των Ενώσεων Συντακτών απεργούν, ναι. Ξεκάθαρα. Οι εκπομπές θα διεξαχθούν κανονικά. Όπως κάθε στιγμή. Και ξέρεις τι συμβαίνει όποτε υπάρχει η απεργία. Για πολλούς είναι πολύ καλύτερα, διότι θα ακούσουν εκπομπές που δεν έχουν. Που αγαπάμε ιδιαίτερα. Τι κόβω να έχουμε κανένα κάτω η Βικτόρια, γιατί συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το αγόρι με το μπλε αμάξι. Έτσι, να τα ξαναλέμε τώρα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, για τους συνθήνοντες εκεί, τους υπεύθυνους του συνδικαλισμού, των δημοσιογράφων, για το πόσο ένας αγώνας μπορεί να γίνει άγωνος όταν δεν αφορά όλους τους εργαζομένους. Τα ζητήματα είναι συνολικά, όταν τα βλέπουμε αποκομμένα και συντεχνιακά καθαρά, δεν θα πετύχει κανένας αγώνας και δεν θα ισχυροποιήσουμε κανένα δικαίωμά μας. Αντιθέτως, θα το απολέσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά την παρουσία και το κλείσιμο των εκκλεισμών των παιχτών του ΠΑΟΚ στο Μακεδονία Παλάς, ίσως να είδανε κάτι από τον Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου, ότι πέτυχε εν τέλει, ναι, η συγκεκριμένη συνταγή. Να κλειστούμε κι εμείς, ναι. Αυτό είναι ίσως το ζήτημα. Τους κλείνουμε στο ξενοδοχείο, τότε και τέτοια. Ευτυχώς βέβαια από την άλλη που ο Πάκο έχει ένα πρόεδρο που έχει ξενοδοχείο. Έχει ξενοδοχείο. Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να του είχε πάει και στη Χαλκιδική στο ξενοδοχείο που έχει. Έχει και εκεί. Α, μάλιστα. Σκέψου όμως δεν χάνει κανένα Χαλκιδική ότι. Πρόεδρο. Πρόεδρο και να του πήγε σε κάμπινγκ. Σε κανένα τέτοιο, σε κανένα rooms to let.
Σμολιάτικα, χωρίς θέρμανση, χωρίς αυτό, χωρίς το τέτοιο. Οπότε δόξα τω Θεώ να λένε αυτού. Και σε πηγαίνει και μένεις εκεί και σου ήτες και αυτά και βλέπεις και τη θέα και χαλαρώνεις για να... Γιατί η εβδομάδα είναι κρισιμότατη για την ομάδα του Δικεφάλου. Και ευρωπαϊκό ματσάκι την Πέμπτη νωρίς στις 6 ώρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα αρέστα του για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν έχει τις τύχες με το... Δεν έχουν τις τύχες οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στα πόδια τους. Πρέπει να έρθει ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Πρέπει να κάνουν αυτοί ό,τι μπορούν. Πρέπει να μην κερδίσει η Καραμπάχ την αδιάφορη, επαναλαμβάνω, Φιωρεντίνα. Υπάρχει ένα θεματάκι. Και την Κυριακή ο Δικεφάλος υποδέχεται την Καλονή. Θα εξαρτηθούν πολλά και από το αποτέλεσμα της Πέμπτης όσον αφορά το συγκεκριμένο μάτς. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καταρχήν, πού ήσουν χθες? Στην Ξάνθη, το είχαμε ανακοινώσει. Πάψε, μην μιλάς καθόλου, μην δικαιολογήσεις. Εντάξει, δεν δικαιολογήσεις. Όχι, λείπεις, δικαιολογήσεις κιόλας από πάνω. Το φορώ. Έτσι. Πήγα να κάνω ρεπορτάζ εκεί να δω τα πηγάδια, Πανόπουλος, τέτοια να μεταφέρω. Και τα είδες, είναι όντως και 3 και 5. Ναι, μια χαρά. Τριάρα πέταξε Ξάνθη. Και δεν ήταν 4, δε φίλε. Αφού είναι από 3 ως 5. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Πάντως η Ξάνθη προελάβνει αθόρυβα. Και χωρίς ξενοδοχεία. Έχει ένα σαλέ. Κάτι τη στόχη. Για εμάς που μας αρέσει να πλάθουμε εικόνες, αυτό που τους πήρα στο ξενοδοχείο ήταν βούτυρος στο ψωμί μας, έτσι, κανονικά. Δηλαδή, σαν εικόνα όλες, πορευτεί με τις παντοφλίτσες εκεί, με το σκουφάκι, με την πιτζαμούλη στο συνείσοδο. Καλώς τα παιδιά, τα κουρασμένα. Πάτε πάνω, ξεκουραστείτε. Μου τις παίρνει το βράδυ για το στον αστεθικό. Καλή νύχτα, γκάρι μου, καλή νύχτα, πρόεδρε. Καλή νύχτα, τζάλμα μου, καλή νύχτα, μεγαλομέτωχε. Ξέρεις, κάτι τέτοια. Όπου είχαμε μια ψηλό υποδοχή το βράδυ της Κυριακής. Περιμένανε. Έτσι με δέσματα που αφορούν την υγιεινή διατροφή. Φρόντισαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να τους διοχετεύσουν, ας πούμε. Βραδινό, ρε φίλε, θα φάνε τώρα. Δεν θα σας πετάξουν. Δεν τι περιμένεις, θα πετάξουν μπριζόλες και σουζουκάκια. Όσο αφορά το διαιτολόγιο ενός ποδοσφαιριστή. Το διαιτολόγιο, πάντα το διαιτολόγιο. Ένα γιαουρτάκι. Αλλά όλο το κόνσεπτ είναι ωραίο, ρε παιδί μου, εντάξει. Αντί να τους πάρεις κλείσεις πουθενά σε κανένα άλλο μπουντρούμι. Ναι, πέστα. Εκεί προς τη Χαλκιδική. Τους πηγαίνεις εκεί πέρα, δηλαδή έχουμε τρία βαθμούς παραπάνω από τον Ηρακλή. Και ο Ηρακλής από Καριάρ κοιμάται στην Αμουλιανή. Στην Αμουλιανή, στο Καλαμίτσι. Και εμείς κοιμόμαστε στο Μακεδονία Παλάς. Ωραίο το Καλαμίτσι, ρε εσύ. Ωραίο το Καλαμίτσι. Το όρμα είναι καιρό. Αλλά όχι χειμώνα. Σωστό κι αυτό. Έτσι, όχι χειμώνα. Δηλαδή, ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Αν είχε πάρει ο Ιβάν Κάμπινγκ, δύσκολα θα τους έβλεπα. Για μένα, σου λέω, αυτό το σκηνικό μου θυμίζει κάτι από μελοθάνατους. Πώς είναι, παιδί μου, τι τελευταία επιθυμία έχετε, παιδιά? Τελευταία επιθυμία είναι να κοιμηθούμε στο Μακεδονία Παλάς 5 μέρες. Εντάξει, γιατί αν μας τραβώσουν την Πέμπτη και τη Δευτέρα, τα αποτελέσματα, τη Δευτέρα θα κοιμηθούν στο Ίσκουρκ. Ισχύει. Μάλλον δεν θα υπάρχει ομάδα τη Δευτέρα, θα πάρουν ένα αεροπλάνο και θα εξαφανιστούν όλοι. Εκεί μετά, ξέρεις, δεν έχει καλή νύχτα, παιδάκι μου, καλή νύχτα, γκάρι μου. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα εκεί πέρα. Αλλά να τους κλείσει τώρα θέα στο τέτοιο και διαμαρτυρηθεί και από πάνω. Να είσαι και πού είσαι προκλητικό, συγγνώμη. Να είσαι και προκλητικό, να πάρει τηλέφωνο να πει Πρόεδρε, εμένα δεν μου έδωσε το θερμαϊκό. Εγώ βλέπω πέρα, πίσω. Τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί τι πράγματα είναι αυτά, πρόεδρε? Δεν ξέρω. Οι selfies, τα Instagram και αυτά θα απαγορευτούν. Δεν έχουν ανεβάσει πάλι κάπου. Να ανεβάζει. Εγώ ψάχνω. Ένα θα ψάχνει συγκεκριμένο. Που να ανεβάσει. Το χαζό τη υπόθεση. Ένα είναι ο χαζό τη υπόθεση. Αυτό θα ψάξει να βρει να ανεβάσει selfie. Μόνο αυτό θα μπορούσε να ανεβάσει selfie. Πλέον, νομίζω πλέον, εντάξει. Και ο πλέον αδαεί το έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να επικοινωνεί αυτή τη στιγμή με κανένα στον έξω κόσμο. Το επόμενο βήμα θα είναι Άγιο Όρος για μόνιμη. Του πήγαινε και ο Άγγελος Άγιο Όρος. Του πήγαινε. Του πήγαινε εκεί. Δεν του άρεσε. Το φαγητό δεν του άρεσε εκεί πέρα. Είχαν και αυτοί θεματάκια. Δεν άρεσε βασικά στον κόσμο. Εκεί δεν μπορούσε να πούγε πολλά. Εκεί πηγαίνανε καθώ στην εκκλησία, καθώ θα σα στείλει όλοι έτσι. Του κοιτούσε και ο Άγγελος με κανένα βλέμμα λίγο περίεργο. Του στείλει ποιο κάνει το σταυρό του, ποιο το κάνει. Τι είχαμε άλλα μετά. Το μπασκετάκι του καημένο, τι να πει που δεν. Το μπασκετάκι μας είπε την αλήθεια χθες ο Μπάνε. Την οποία ακριβώς δεν θέλουμε να την ακούσουμε. Για πες ακριβώς, τι δώσε το ρεπορτάζ. Είπε ρε παιδιά, τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις φράγκα, αυτούς φέρνεις. Ναι, ξεκάθαρα. Λογικό. Σε σένα απευθύνεται. Από το να. Το ξέρω. Μα εγώ δεν είπα από ότι κάτι διαφορετικό. Προσωπικά. Έτσι. Ναι. Ναι, εγώ δεν είπα. Είπα ότι λογικό είναι. Άμα έχεις ένα ευρώ, παίρνεις ένα σοβαρό παίκτη. Άμα έχεις 12 λεπτά, παίρνεις τον τζόχλα. Έτσι είναι η κατάσταση. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν μας αρέσει. Αλλά περιμένεις ακόμα και με αυτό το τζόχλα, ρε παιδιά, να μην χάνει από την κύμη. Δηλαδή, να χάσω από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, το καταλάβω. Να χάσω από κανένα Πανιόνιο, ξέρω εγώ, το καταλάβω. Να χάσω από καμία ομάδα ιστορική, το καταλάβω. Να χάσω τώρα από το τελευταίο χωριό, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, τα χωριά έχουν παίκτες.
Εκεί, με αυτό να συγκρίνουμε, τα χωριά έχουν μπάτζε μεγαλύτερο του ΠΑΟΚ. Σε ψηλό ισοδύναμο επίπεδο βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει να κάνει. Δεν δηλαδή, το κατάφερε το μπάσκετ τη Κίμης, τη Λευκάδας. Πώς κατάφερε και φέρε ένα μαύρο ο οποίος σκοράρει. Και εμείς φέραμε έναν μαύρο ο οποίος έχει λιγότερους πόντους από ό,τι γκολ έχει ο Κλάους. Σοβαρά, αυτό ισχύει. Έχουμε Αμερικανό παίκτη, με το μυαλό του Αμερικανό, έτσι. Δεν ξέρουμε από μέσα την Αμερική τα περίχωρα. Ωραία. Έχουμε τέλος πάντων ένα σκουρόχρωμο παίκτη. Ο οποίος δηλώνει Αμερικανός, ο οποίος έχει πετύχει λιγότερους πόντους από ό,τι γκολ έχει πετύχει ο Κλάους όλο το πρωτάθλημα. Γενικά ο Πάκος... Έχει πετύχει 4 πόντους. Ο Πάκος στον μπάσκετ νομίζω έχει ένα θέμα γενικά με τους ξένους. Δεν είναι. Πηγαίνει, πληρώνεται στήρα του Σταυρόπουλου να πάει στην Αμερική να δει τα κάμπ. Δεν τα κάμπ, βλέπεις τα κάμπινγκ απ' έξω. τι στο καλό βλέπεις εκεί πέρα. Δηλαδή είσαι Σταυρόπουλος, ποτέ δεν προσέχεις παρκετικό μάτι. Πάνε μωρέ στα, πάνε στα σεπόλια και βρίσκανάτε τον κούμπο. Πάνε εδώ κάτω στην, κάτω πέρα στο τέτοιο στο. Πέσω στο Σαλαμίνα. να ψάξεις, να βρεις κανένα παιχνίδι, τόσα παιχνίδια μαζεύονται εκεί πέρα. Εκείνες και μπέντες έχουν και εκείνες δεν ξέρουν μπάσκετ πιο πολλά. Πάρε από αυτούς. Άμα τους πεις παιδιά 500 ευρώ παίζετε μπάσκετ στον ΠΑΟΚ. Θα σου πούνε 350. Ναι, αλλά το κερδάς της Ευρώπης και σε αυτά, γιατί τις κάποιες νίκες τις κάνει, τις κάνει. Ρε, τις κάνεις εκεί που δεν σε παίρνουν χαμπάρι σοβαρά οι άλλοι. Ναι, κάτι Βιλερμπάν, κάτι τέτοιο, αυτό μια. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, βλέπει ο άλλος έτσι, λέει, αυτή αποκλείται ένα μάδα από το πασκετική, ας γελάσουμε λίγο. Μέχρι να γελάσουμε λίγο, τους έχεις καρφώσει. Άρα είναι κόλπο. Τη Ελλάδα θα πηγαίνει, θυμάστε τη σειρά. Τώρα την έπεσε πριν από λίγο και είχε επεισόδιο. Που πάλι να παίξουν μπάσκετ. Ναι, εντάξει, το νούμερο με τον Πέζο που ντύθηκε μαύρο. Ναι. Κάπως έτσι είμαστε στο μπάσκετ. ο Μουσάτο λείπει μόνο. λοιπόν, άντε καλή σα ημέρα. Τσαο, τσαο. Τη Ελλάδα τα παιδιά πριν έβλεπα εδώ πέρα που είχε την επεισόδιο το ήρεμα, ήρεμα δεν είμαι τρομοκράτη. Συγκλονιστικό. Το έχω δει καμιά 46.000 φορέ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Έχουμε Ευρώπε. Να πει παιδί μου, η μπασκετική, δεν θα πει. Είναι άδικο. Είναι άδικο πιο απ' όλα. Είναι ο κόσμο του ΠΑΟΚ να γκρινιάζει για την ομάδα. Άμα να πήγαινε στο γήπεδο να γκρινιάζει. Είναι τέταρτο ο ΠΑΟΚ. Είναι τέταρτο ο μπασκετ. Αφού λέω τώρα χάνει. Πώ είναι τέταρτο. Είναι τέταρτο ο μπασκετ. Είναι άδικο. Πέστα, όχι πέστα, πέστα, πέστα. Όχι, εγώ πραγματικά το θεωρώ άδικο. Είναι πρώτο Ολυμπιακό χωρί ήττα. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο ο Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ με μια ήττα. Και τρίτη είναι ο ΠΑΟΚ, το Ρέθμινο και ο Άρη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο για αυτή την ομάδα που δεν σ' αρέσει, που δεν έχει φέρει καλούς ξένους. Που δεν την έχεις δει κιόλας. Δεν πηγαίνει ο κόσμος να τη στηρίξει. Θα πάει μόνο με τον Άρη. Που ο Μπάνε Πρέλεβιτς είπε μεγάλες αλήθειες. Μεγάλες αλήθειες. Τι άλλο είπε δηλαδή. Ξεκαθάρισε ότι είναι μια διοίκηση πρωτοδικίου. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλομέτωχος. Δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να φύγει. Απλά πρέπει αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα για να διευκολύνουν την κατάσταση και να είναι λειτουργικοί οι ΚΑΕ. Για να προετοιμάσουν το έδαφος στην επόμενη. Στην επόμενη διοικησιακή φάση, η οποία δεν έρχεται εδώ και χρόνια. Ο Ιβάν Σαββίδης βοηθάει, αλλά δεν θέλει να εμπλακεί επίσημα. Ναι. Οπότε μένει έτσι η κατάσταση. Μένει έτσι. Καλά, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο ο κόσμος να γκρινιάζει για αυτή την ομάδα. Και όταν έβγαινε μετά τον Άρη, όλοι πανηγυρίζανε και γράφανε τα post. Αου, σας κάναμε, σας ράναμε, σας κάναμε αυτό το τέτοιο. Ναι, είναι. Όχι, πέστα τα μπασκετικά σου, Κατερίνα Πέτρα. Ηρακλής τι έκανε στο. Κέρτισε. Πρώτοι είμαστε. Δεύτερη. Γιατί ρε. Χάσει από τον Πανιόνιο. Α, είναι αίτητο ο Πανιόνιος. Εντάξει, μόλι δύο ανεβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω έχει ξεκαθαρίσει και λίγο κατάσταση. Στην Α2 αυτή θα είναι. Θα υπάρχουν ιστορικές επιστροφές. Ηρακλής και Πανιόνιος. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά, από ξέρω πάλι είμαι. Ο οδηγός εδώ από το ψωμιά. Γεια σου μεγάλο οδηγέ. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά είμαστε εσύ. Ήθελα να πω λίγο τη γνώμη μου τώρα για τον κύριο του προηγούμενου που είπε λίγο για τον μπάσκετ. Ναι. Θεωρώ ότι είχα καλοπροαίρετα μίλησε, αλλά νομίζω είναι λίγο άδικος γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη που πάνε. Ναι. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλές μεγάλες χαρές, εκφράζει, νομίζω ότι είναι αυτός ο άνθρωπος που λείπει από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είναι ένας άνθρωπος που μίλησε χθες με μια πάρα πολύ ωραία ματιά. Ναι. Τα πράγματα τα προσέγγισε πάρα πολύ ωραία. Τωρινά, δεν κοίταξε στο παρελθόν, περήφανα, δεν ζήτησε λεφτά. Ναι. Βγήκε και είπε τα πράγματα αληθινά. Στήριξε τους παίχτες. Μου άρεσε που άκουσα σε μια αποστολή του λόγου του έλεγε ότι δεν θέλω να μιλάω λέει, για το παρελθόν. Θέλω να μου λέτε λέει, για τους παίχτες λέει, τους τωρινούς. Τώρα τι γίνεται το θέμα. Τώρα δεν απείζε το παρελθόν αυτό. Εκεί φέραμε τον ένα, φέραμε τον άλλο. Ποιο το νόημα. Δηλαδή ξέρετε, γίνεται πραγματικά και στο ποδόσφαιρο. Πάντα βλέπουμε τι γίνεται πίσω.
και δεν στηρίζουμε την ομάδα, δηλαδή την τωρινή την ομάδα, να τη στηρίξουμε, να την κάνουμε, να τη βοηθήσουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αυτό είναι της Θεσσαλονίκης. Μια ζωή ζούμε με το παρελθόν. Κάποτε δηλαδή, ήμασταν στη βασιλεύουσα, ακόμη αυτό λέμε. Μα δεν ξέρω αν την είδες, προφανώς δεν άκουσες να την είδες. Ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Δεν άφησε να πέσει τίποτα κάτω. Mm-hmm. Τίποτα μα τίποτα, είπε αλήθεια, mm-hmm. είπε τα πράγματα όπως έχουν και εδώ μιλάμε από το 11, αυτή η μάνα δεν θα υπήρχε καθόλου. Ισχύει. Και λέει ότι πρέπει να στραφούμε και σε καινούργιους φιλάθλους. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είπε τέτοιο πράγμα, σωστό, ναι, ναι. Καλό. Και πρέπει να φέρουμε καινούργιους φιλάθλους στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον, και έλεγε κιόλας ότι και οι μεγάλες ομάδες, οι ευρωπαϊκές ομάδες, mm-hmm. το χαίρομαι σε αυτό το πράγμα. Να φέρουν καινούργιους. Να αναλύουν στον κόσμο, να κάνουν τους πιτσιρικάδες να τα δουν με μια άλλη οπτική το άθλημα. Σωστό και αυτό. Γιατί... Εγώ άκουσα ναι. κάτι που δεν ξέρω, γιατί πραγματικά και εγώ δεν πηγαίνω στον μπάσκετ. Ναι, ναι. Εάν έχεις μείνει ακόμη στο Λέβικστον και σε αυτά, εντάξει, όντως ρε παιδί, ναι. με αυτό το πράγμα δεν σε εκφράζει και δεν έχεις λόγο να το παρακολουθήσεις. Η αλήθεια είναι ξεκίνησαν από εκεί mm-hmm. τις χαρές και μετά καταλήξαμε στο ποδόσφαιρο τόσο πολύ, δηλαδή με τον Ζαγοράκη και μετά έπεσαν με τα μούτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Το όραμα σε αυτό το πράγμα όλο, γιατί πριν το Ζαγοράκι δεν νομίζω ότι το κόμμα πήγαινε και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ναι, είχε και εκείνο τις μεταπτώσεις του, είχε τα προβλήματά του, είχε και τα άδεια γήπεδα. Αυτή τη σταθερότητα την οποία mm-hmm. πιστώνεται βέβαια το Ζαγοράκι 100% mm-hmm. αυτά τα χρόνια που έδωσε μια όθηση στον κόσμο. Mm-hmm. Και ξέρεις κύριε Σιφίλε, αυτά τα σκαμπανεβάσματα όταν τα κάνουν οι ομάδες, mm-hmm. εγώ διακρίνω ότι αυτά τα χρόνια μια φορά η ομάδα πηγαίνει στα πάνω του, ξανακατεβάζει στόχους. Να ανεβάζει στόχους. Αυτό εδώ το πράγμα είναι μεγάλη ταλαιπωρία για μια ομάδα. Δεν βγαίνεις πουθενά έτσι. Δεν βγαίνεις πουθενά. Μετά το Ζαγοράκι έπρεπε να έρθει ο Σαββίδης να μεγαλώσει το θέμα. Mm. Δηλαδή εδώ τώρα το πράγμα πάει πολύ ανάποδα. Ξεκινήσαμε από ψηλά και εγώ βλέπω ότι χάνουμε το χρόνο. Έτσι, ξαναπάς στις σαρδέλες. Ναι, πέραν των στόχων καταλήγουμε να απομυθοποιούμε την ομάδα mm. και να την κάνουμε τελευταία μέρα, παιδί μου. Μάλιστα. Από τα ψηλά πατώματα. Έτσι που λέγεται το τραγούδι. Να σε καλά. Καλές. Καλές. Πού είσαι τώρα, σε ποιο σημείο μοιράζεις? Τώρα είμαι κοντά στο γόνιμο. Ωραία. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Έλα ρε Άγγελε. Έλα ρε Άγγελε. Παουξάκι δεν είσαι, Άγγελε? Αριανάκι, σωστό και αυτό. Δεν μπορεί να ήσουν αρέσει. Άγγελε, τώρα δεν ξέρουμε. Ας πούμε. Αλλά θυμάμαι, μας είχες πει ότι είχε δώσει. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Από ποιον θα είχαν. Τον Ατρόμητο. Από τον Ατρόμητο το είχε δώσει. Προβλήμα. Άρα, Άγγελε, έχεις προγνωστικά μεγάλα να μας λες να παίζουμε στοίχημα να κονομάμε. Τι κάνεις? Καλά. Καλά, πώς τα είδες τα πράγματα γενικά? Καλά, πώς και τραμπς. Α, πες. Έλα, ρε. Είσαι μουσικός, ρε Άγγελε. Όχι, απλά παίζω τραμπς. Πού παίζεις τραμπς? Πα σε σχολή. Πα σε οδείο. Ναι. Α, ωραία, να σε πάρουμε κι εγώ. Έχω συγκρότημα, Άγγελε. Να σε πάρουμε καμιά μέρα να παίξουμε μαζί. Αλήθεια λέω. Μην με ακούσει έτσι. Παίζω κι εγώ. Παίζω, τραγουδάω, ρε παιδί μου. Τρόπο, τι να τραγουδάω. Τι μουσική σου αρέσει. Έχει και ντράμερ πάντω. Εντάξει, ντράμερ τώρα καμιά φορά με τον ξεκουράσουμε δεν πειράζει. Τι μουσική παίζει, ροκ. Ροκ. Ναι. Ροκ. Παίζω, ποιο είναι το αγαπημένο συγκρότημα? Μετάλλικα. Ωραία, μεγάλε ρε Άγγελε. Είναι ό,τι πρέπει για σας. Άρε Άγγελε. Deep Purple. Άρε, αυτά παιδιά. Μπράβο ρε, να σε χαίρω τη γονή σου ρε Άγγελε που σου δώσανε πραγματικά πατήματα έτσι να... Μουσική να έχεις παιδεία. Εφόδια να προχωράς στη ζωή και φυσικά ακούς και λόγο επειδή εννοείται αυτό κι αν είναι ένα εφόδιο. Να σε καλά Άγγελε μου. Σε φιλ... κάτι. Για πες μας κάτι. Ναι. Ένα τραγούδι, ναι, πες το. Όχι πάλι το προηγούμενο, ένα άλλο το. Ένα τον Deep Purple όμως. Ναι, ποιο. Δεν το θυμάσαι. Είναι τώρα το νέο στον υπολογιστή μου, αλλά. Βάλ το και άκουστο. Αυτό που λέει. Ναι. Αυτό που λέει. Deep Purple. Δε. Αυτό που κάνει το. Ακριβώς. Το ίδιο σκεφτόσαι. Αυτό. Θα στο βάλω, Άγγελε μου, το να. All the water, the fire in the sky. Yeah, baby. Θα σε καλέ, Άγγελε μου. Να μην μιλήσω. Εντάξει, δεν θα μιλήσω. Θα πάω να του κλείσω το στόμα τώρα. Εντάξει, Άγγελε μου, πάμε, τσάω.
Αυτό που κάνει. Να, 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 να. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνετε. Περίφημα. Διάπλαση των παιδών, το λόγο επειδή. Νομίζω ότι... ναι, κάνεις βέβαια. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Μπάνε που είπε θέλουμε νέους φιλάδους, το κάνει το λόγο επειδή φέρουμε νέους ακροατές φέρουμε στο σταθμό. Μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, η ανανέωση του πληθυσμού. Και να μην, μένουμε, να μην μένουμε προσκολλημένοι στις παλιές ιδέες και στις παλιές νοοτροπίες το κυριότερο. Όχι, μα πρέπει να εξελίσσονται οι γενιές. Έτσι. Των οπαδών, των φιλάθρων, των ακροατών, mm-hmm. των τηλεθεατών αλλού κτλ. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, δεν μας είπε ο Άγγελος τι ομάδα είναι ο Άγγελος. Είναι ΠΑΟΚ, μας το είχε το είπε. Πει. Τι άλλο να είμαι, λέει, Άρης. Το είπε. Ωραία, μια χαρά. Πώς είσαι? Καλά, παιδιά. Το Σάββατο, ψήλατε χρόνια πολλά χθες. Καλημέρα, Σάββας. Α, δεν ήμουν χθες, δεν είχαμε εκπομπή χθες, δεν έκανα εκπομπή χθες. Α, ναι, δεν είχατε χθες. Ναι. Άνοιξα κάποια στιγμή και είχε επανάληψη, έπεσα πάνω σε Μπακάρο και Κυρκό. Ναι, έτσι. Αυτές τις περίφημες συζητήσεις που κάνουν το πρωί, κανένα 20 λεπτό, τέταρτο κτλ. Λοιπόν, τους άκουσα επανάληψη και λέω κάτι, ήσουν σε κανένα γάμο. Όχι, παίζαμε στην Ξάνθη. Σε μαγαζάκι. Ναι, την Κυριακή, οπότε δεν μπορούσαμε να έρθουμε εδώ στις υποχρεώσεις μας Δευτέρας. Τι να κάνεις. Κατερίνα, καλά τα λες, καλά τα λέει και αυτή με το μπάσκετ. Κοντά τα χέρια στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και λίγα τα λόγια. Γενικά λίγα βιαστική. Τα λόγια για το μπάσκετ, γιατί είναι πολύ αδικημένο. Να την Κατερίνα, βγαίνει από το καβούκι της. Βιαστική και η φίλαθλή μας εκείνος ο σύνδεσμος που είχε βγάλει εκείνη την ανακοίνωση πριν το μάτς με τον Άρη και τα λοιπά. Δηλαδή όταν ξυπνάμε ρε παιδιά και το παροξενδυλίκι χτυπάει level ξέρω εγώ τι, ψάχνουμε και τις ομάδες δίπλα μας, τις οποίες έχουμε να πάμε και να ενισχύσουμε ξέρω εγώ κάτι πόνες. Ακριβώς. Και πιο ψύχρεμα ρε παιδί μου να τα βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, το παρελθόν ήταν κάτι άλλο. Τώρα θες με τι έχεις και με τι θα δουλέψεις. Αυτά θα δουλέψουμε. Τι να κάνουμε. Okay. Κοίταξε στον αθλητισμό όταν παίρνεις μέρος σε κάποιο πρωτάθλημα, στους αγώνες από τους αρχαίους μέχρι σήμερα, το βασικό, το συστατικό στοιχείο συμμετοχής σε έναν αγώνα είναι το κίνητρο, έτσι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, είτε του Ηρακλή στην Α2, είτε του Πανιωνίου, είτε τα παιδιά της στην Α1 κτλ, κυρίως οι Έλληνες, αλλά και πολλοί Αμερικανοί, έτσι, πού να βρουν το κίνητρο τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα μπάσκετ. Σωστό και αυτό, ναι. Όταν ούτε θα βγεις σε ένα μεγαλύτερο θεσμό, ούτε θα κατακτήσεις κάτι, ούτε καν το περιθώριο της έκπληξης υπάρχει. Όταν πέσει καλή χρονιά και ο ΠΑΟΚ αυτό που κάνει, δηλαδή να πείθει ξένους παίχτες, ειδικά Αμερικανούς, να το χρησιμοποιήσουν σαν σκαλοπάτι για μια καλύτερη μεταγραφή, όταν πετύχει η χρονιά, βγαίνει μια καλή ομάδα. Με τα ίδια χρήματα, έτσι. Όταν δεν πετύχει η χρονιά, βγαίνει μια κακή ομάδα. Ούτε καν ακριβούς Έλληνες μπορείς να πάρεις. Τα παιδιά έρχονται και αγωνίζονται και τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε βέβαια πάντα και το Σταυρόπουλο, έτσι, ο οποίος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο Μπάνε. Εγώ που είμαι πολύ παλιός μπασκετικός, πάρα πολύ παλιός, πιστεύω ότι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκος ο Σταυρόπουλος με τον Μαρκόπουλο και δίπλα τους έδεσε και ο Μπάνε τόσα χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πληρώνονται, αμείβονται για τις ώρες που ξοδεύουν ή ο Ζουρνατζίδης ή ξέρω εγώ. Όταν τους ακούω να μιλάνε έτσι τρελαίνομαι πραγματικά. Θα έλεγα ρε παιδιά ότι αν το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ είχε τη λογική αυτών των τμήματων του ΠΑΟΚ. Την ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Την ψυχραιμία. Έτσι. Φαγωνόμαστε μεταξύ μας γιατί ο ΠΑΟΚ και ξέρω εγώ με το άδειο παλατάκι. Ναι. Ομάδα με το καλύτερο ιδιωτικό γήπεδο το οποίο δεν γεμίζει ποτέ. Ναι. Τι να γεμίσει, δεν μιλάμε να γεμίσει. Αλλά καλά που παίξανε οι Prodigy πριν κάποια χρόνια και το γεμίσανε. Ναι. Τρομερά πράγματα. Να σε καλά. Σωστά τα λέτε, παιδιά. Να σε καλά. Καλό δρόμο. Γεια και χαρά. Φιλιά, φιλιά, τσάω. Η γραμμούλα μας περίμενε, καλημέρα. Δεν μας περίμενε, καλημέρα δεν. 2-31-0-2-87 και 3-8 για 7.30. Να κάτσε να την πάρουμε και να πάμε για διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς λοιπόν, τον, ναι. Δεν θα ξαναπέρα τηλέφωνο, αλλά επειδή ακούω με πραγματάκια και λίγο με τρελαίνει η ιστορία. Πήρα να πω και τον προηγούμενο. Να ξεκινήσεις έτσι. Βρέασε και για τον Άγγελο. Πού ήταν ο κουλωμένος κάτω την κουβέρτα και μιλούσε στο τηλέφωνο. Για πες εντάχει για να πάμε στο τηλέφωνο. Άγγελε, καλά τα λέω. Λοιπόν, ο Μπάνε με πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα και το κυριότερο που δεν αναφέρει κανένας, έτσι, είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ανάγκη κόσμο στο γήπεδο, ο οποίος αγαπάει το άθλημα και με την ευκαιρία να έρθει να δει την ομάδα του. Ναι. Γιατί σου λέω ότι με τους οπαδούς που έχουμε,
και αναφέροντας σε εμάς όλους και τον παλιό μπασκετικό και τον προηγούμενο και τον ένα και τον άλλο που δεν πάει στο μπάσκετ τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι σου λέει με αυτούς δεν κάνω χαίρε εγώ σαν ομάδα. Θέλω κόμμα λοιπόν σταθερό. Ο παδός θα έρθει σήμερα και θα φύγει αύριο που δεν θα έχει τίποτα να δει. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Πάω σήμερα που έχω τον τελικό του κυπέλλου και ψάχνω να βρω εισιτήριο και σκότωσα για ένα εισιτήριο και όταν δεν παίζει και όταν πάω παίζει με την Κίμη δεν πατάω στο γήπεδο γιατί εκείνη τη στιγμή έχω να πάω στην εμάνα εδώ τις σεφούλιδες. Ναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Και για μένα και για τους προηγούμενους όλους τους υπόλοιπους που μιλάμε τόσο καιρό για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και εγώ είμαι 45 χρονών, δεν είμαι πιτσιρικάκι. Έτσι έχω τρακάρει, θα σκοτωθώ γιατί θέλω να δω ένα φιλικό του Απόλλωνα Πάτρες ΠΑΟΚ κάποτε. Έφερα το αυτοκίνητο για την βιασύνη μου. Μην μου μιλάμε λοιπόν για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Μπάρε λοιπόν είπε καθαρά και ξάστερο, εγώ θέλω φιλάθλους στο γήπεδο και όχι οπαδούς. Κόσμο που να αγαπάει τον μπάσκετ και να τους εκπαιδεύσει να αγαπάνε τον μπάσκετ και όχι την ομάδα πρώτα απ' όλα, έτσι θέλω λεφτά. Και λεφτά δεν έχω. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Πρέλεβιτς. Ναι. Ο Πρέλεβιτς είπε χθες, ήταν ακτιβοδίκαιος σε όλα του. Κανείς δεν είπε κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτό το οποίο απορούμε όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως συμφωνώ μαζί σου που λες ότι δεν μπορούμε να κολλάμε στο παρελθόν. Όχι, πρέπει να κολλάμε στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο η Ρεάλ ξεκινάει και χάνει από την κάθε Ιμπάρ και την κάθε Χετάφε, τι θα λένε οι φιλαθλήτες. Παιδιά ξεκολλήσατε στο παρελθόν, παλιά ήμασταν η Ρεάλ, τώρα είμαστε η Βαλένθια. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά εντάξει, όταν έχεις στήσει, ειδικά εσύ σαν πάνε, μια καριέρα στον ΠΑΟ και έχεις κάνει μια ομάδα για την έχεις φέρει σε ένα άλλο επίπεδο. Ωραία, στην για την οποία μιλούσαμε κάποτε όλοι. Και σκοτώσαμε να πούμε στο γήπεδο κάποτε όλοι. Δεν μπορείς να παίζεις με τη φήμη της. Και εγώ συμφωνώ. Οκ, δεν υπάρχουν χρήματα. Και δεν μπορείς να κάνεις καλή ομάδα. Και δεν μπορείς να παίξεις. Και δεν έχεις κίνητρο. Σαφώς, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον τα χρήματα που ξοδεύουμε για κάποιους παίκτες να το ξοδεύουμε με λίγο μεγαλύτερη σύνεση ή να βάλουμε να πληρώσουμε δύο ανθρώπους παραπάνω εν ανάγκη να μας δουν καλύτερους παίκτες. Δεν υπάρχουν χρήματα για να ξοδέψεις. Δεν υπάρχουν, το ξέρω, αλλά δεν είναι δυνατόν να αγοράζεις τέσσερις παίκτες Αμερικανούς, αγόρασε τρεις. Ναι. Δεν έχεις χρήματα να αγοράσεις δύο, αγόρασε ένα καλό. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται, εντάξει, και σε τελική ανάλυση το καταλαβαίνω επίσης τον Μπάνε ότι δεν μπορώ να πω κάτι στους παίκτες μου γιατί αυτοί είναι, με λίγα λεφτά παίζουν, τι να κάνουν, τώρα τους ζητήσω να μου κερδίσουν εμένα την Κίμη. Δεν είναι αυτά πράγματα σοβαρά όμως. Γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα μας είπε χθες ο Μπάνε Πρελεβιτς. Και εκείνη που διαφώνησα μαζί του, το μοναδικό που διαφώνησα μαζί του. Ωραία. Ότι έχουμε τους παίκτες οι οποίοι είναι αυτοί που είναι, να μιλάμε για αυτούς τους παίκτες, τι να κάνουμε, αυτούς τους παίκτες έχουμε. Αυτά έχουμε, ναι, θα δουλέψουμε, αυτό είπε. Ναι, μα αυτά θα δουλέψουμε, αλλά δεν μπορεί να μην κάνεις μια παρατήρηση σε ένα παίκτη επειδή το βλέπεις ότι δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Ή δεν μπορεί να μην τον αλλάζεις. Mm-hmm. Να γλιτώσεις και λεφτά στην τελική ανάλυση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε και το διαλυματάκι μας. Σε φιλούμε. Τσαο. Λοιπόν, συγγνώμη και στις γραμμούλες. Τις ρίχνω γιατί είναι 7.30 και πιέζει το διαφημιστικό. Εδώ είμαστε. Μου μαγάρισε την εκπομπή Βουγιούκα. Με βάλες εδώ τους μπασκετικούς. Καλά σκοτώνονται. Δεν πιάζει. Εμένα το βολεϊκό. Να με κάνεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συγγνώμη στις γραμμούλες. Μετά το διαλυματάκι δεν κρατάει πολύ. Στο 231-0-287 και 38 και το λέμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ. Στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή στο τελευταίο μισάωρο διανύοντας τις έσχατες στιγμές του πρωινού μας. Εντάξει ρε παιδί μου, έτσι να δώσω. Να δώσω στον κόσμο ένα στίγμα ότι κάθε στιγμή που, κάθε στιγμή που περνάει, κάθε στιγμή που περνάει είναι μοναδική. Με το λόγο επειδή 2-31-0-287 για 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM κενό. Το μηνυματάκι σας αποστολή στο 54526. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γιατί, πες, παίρνουν τηλέφωνα, Άγγελε, εδώ έχει θέματα για τον Μπάνε Πρέλεβιτς λέγανε. Τι να κάνουμε, να μην πούνε για τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Καλά, μπορείς να μου φορτήσεις τώρα χωρίς να σας πάρει κανείς τηλέφωνο. Ναι, αυτό να το πει στον κόσμο, να μην πάρει κανείς τηλέφωνο, λέει ο Άγγελος. Ακούτε, φίλοι ακροατέ, μην παίρνετε τηλέφωνο στο λόγο επειδή. Κι όμως μας πήραν, Άγγελε μου, γεια σου. Καλημέρα. Λίγο εκτός αέρα. Λίγο μετά τις 8 μπορείτε. Ναι, βεβαίως. Ναι. 2-31-0-287 και 38 τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. Λέει ο Άγγελος, μη παίρνετε, λέει, τηλέφωνα όπως θέλει, θα τον κάνω σποτάκι. Μη παίρνετε τηλέφωνα. Ρε Άγγελε, θα μας κόψει το ψωμάκι, τι θα φάμε εμείς. Εσύ τρως τα δημητριακά σου πρωί πρωί να πας στο σχολείο. Εμάς η τροφή μας είναι η αγάπη του κόσμου, η συνένεσή του. Καλημέρα σας. Λέω, θέλω να μου το βάλω τώρα χωρίς. Ναι, και εμένα είναι το αγαπημένο μου. Και εμένα, γεια σου Άγγελε, θα στο βάλω. Περίμενε, βρε. Καλημέρα στη γραμμή. Ο Πρέλεβιτς, το έχει πάρει λίγο λάθος. Να τα. Όχι, εγώ ότι στηρίζω την ομάδα. Ναι. Απλά ο Ζαγοράκης, όταν ήταν διοίκηση πρωτοδικείου. Μη τρως καλέ.
Όχι, δεν σε λέω να αμέσως να πάρει τα να φάει. Για πες. Ο Ζαγοράκης ήταν διοίκηση πρωτοδικείου. Έκανε μια ομάδα του Στυλ Γκαρσία, Μουσλίμοβιτς. Ψηλό άφησε μερικά χρέη. Τι δεν λέω. Τι δεν λέω. Ο Μπάνε τα συμμαζεύει όλα αυτά. Έτσι και εγώ μπορώ να βάλουμε. Να σου πω κάτι και εμένα, βάλουμε στο μπάσκετ έτσι. Να μοιράζω με 600 και 700 χιλιάρικα δεξιά και αριστερά. Δεν λέω να δημιουργήσουν χρέη, αλλά δεν λέω και να έχουμε αυτό το πράγμα. Και να έχω και 5-6 χιλιάδες διαρκείας. Μια χαρά και εγώ μπορώ να σε κάνω τέτοιο. Και μετά το αφήγω να αφήσω λίγο πίσω καμένη γη. Και να τρέχουμε να ψάχνουμε. Έτσι και εγώ ξέρω. Δεν μιλάω για έτσι. Να, όμω έτσι έγινε η περιβόητη ομάδα του Ευρωβουλευτού. Δεν διαφωνώ. Ναι. Αυτό δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είμαι εναντίον των προβουλευτών από αυτά που ξέρει. Εντάξει, οκ. Όσοι α πούμε τρώνε. Αλλά έμεινε, ο κόσμο είναι και λίγο άδικο με αυτήν την ομάδα, τέλο πάντων. Να πάρουμε και την άλλη άποψη. Είναι λίγο άδικο με την ομάδα του μπάσκετ. Γιατί και τον Άρη κέρδισε. Ναι. Για παράδειγμα. Ναι. Και εκεί αναπτερώθηκε το ηθικό και η αξιοπρέπεια και. Αλλά μετά. Και επιπλέον στο μπάσκετ. Ναι. Άμα ρίξει κάποιος λεφτά, πάνε χαμένα, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχουν στόχοι. Η Euroleague δεν πρόκειται να βγεις. Πρωτάθλημα δεν πρόκειται να βγεις. Ρίχνουν 30-40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι. Δεν τα παίρνουν από πουθενά πίσω. Ποιοι, οι Αγγελόπουλοι. Ναι, δεν ξέρω. Οι Γιανακόπουλοι, όλοι αυτοί ρίχνουν λεφτά. Εντάξει, έχουν τα συμβόλαια όμως. Έχουν τα συμβόλαια με τις Euroleague, με τα τέτοια. Ό,τι παίρνουν. Θέλουμε κάποιον να βάζει λεφτά και να περνάμε καλά μέσα από την κυριακά μας. Ναι. Προφανώς. Όχι, εγώ το θέλω. Μπορείτε να με βάλετε λεφτά να περνάω καλά. Ξέρω να περνάω πολύ καλά, παιδιά. Εγώ αν είχα λεφτά δεν θα βάζω σε ομάδα. Σε μένα δώστε τα λεφτά. Θα περνάω για εσάς. Να σε καλά, Κρίς μου. Σε φιλούμε, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου. Πού είσαι? Έλα ρε αγόρι μου. Αγιώρος είμαι. Αγιώρος. Εκκλησιά μετά Γιώρος. Παγιάσεις. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι? Καλά μωρέ. Πολύ κρύο κάνει. Κρύο κάνει. Εδώ δεν έχει και τόσο κρύο. Καλά μου τσικά είμαστε. Εκεί τι καιρό. Δεν έχει θέρμανση. Πώς δεν έχει, μωρέ. Εκεί που είμαι δεν έχει θέρμανση καθόλου. Ωχ, τι κάνεις ρε. Πώς είσαι, θα μπουδιάζεις, θα αρπάξεις καμιά αρρώστια. Ναι, αυτό λέω, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Θα πάω αύριο να μείνω και σήμερα εδώ. Ναι. Θα πάω αλλού. Αύριο νομίζω να πάω μόνο Διονυσίου αύριο. Μόνο Διονυσίου, μάλιστα αύριο. Ωραία. Ξέραμε την ακτή Διονυσίου. Αύριο να πάω Ιβύρων, Εγώ ήξερα την ακτή Διονυσίου, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και λίγο πιο πάνω που έχει τα μπιφτέκια. Μου τα έχουν ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ποια είναι σήμερα, η Δήμητρα. Η Δήμητρα την κουκλάρα, αυτή είναι. Κουκλάρα, αυτή. Και όχι η Κατερίνα. Η Δήμητρα η κουκλάρα. Α, η Δήμητρα, ναι, η Κατερίνα. Ναι. Τι κάνετε, πώς είναι. Καλά είμαστε, μωρέ, καλά είμαστε. Εσύ να, λίγο κρυώνεις αυτό, τώρα τα άλλο. Εντάξει, καλά είσαι όμως, σ' ακούμε. Α, τι να κάνουμε, αλλάξει ο καιρός. Με πονάει και το πόδι μου με τον καιρό. Ναι. Ναι, φωνάει το πόδι μου. Θα μας λες τον καιρό να βγαίνεις από το Ρωνιακό. Τα παιδιά τι κάνουν όλοι εκεί? Όλα τα παιδιά είναι καλά. Καλά, τα παιδιά είναι ευλογία πάνω απ' όλα. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, μα έχω καιρό να τους δω. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα έρθεις από εδώ θα τους δεις. Να σε καλά, παφούλια μου. Σε φιλούμε. Γεια. Τώρα ξύπνησε αυτός. Ήταν έτσι λίγο. Μαχμουρλής. Αλλά είχε, μπορεί να μας έβλεπε στον ύπνο. Τότε κάτι τι ρε, παιδί μου. Τι κάνουν τα παιδιά αυτά, κάτσε τους πάνω ένα τηλέφωνο. Και μόνο αυτή η επαφή, να ξέρετε, για μας φίλοι και φίλες ακροάτριες, είναι συγκλονιστική. Αρκεί και μόνο που μας σκεφτήκατε, αρκεί και μόνο που θα πείτε ζήσανε κι αυτοί. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μπράβο, Άγγελε, γιατί αυτό θέλει. Εμένα να δεις τι μου κάνει. Τι σου κάνω, καλέ. Κάτσε βρε Άγγελε να πούμε, τελειώσει η εκπομπή και θα βάλουμε το κομματάκι να τα ακούσει εδώ. Ξέρεις τι, Άγγελε, μετά στο Βακάρο που έχει και το Rock Radio, το ξέρεις το Rock Radio που παίζει πάρα πολύ ωραίες μουσικές, Rock και Deep Purple και τέτοια, Εκεί, θα στα βάλει όλα ο Σωτήρης, να το ξέρεις. Πες το μόνο, θέλω να το βάλεις πρώτο και μετά. Και μετά όλοι οι άλλοι. Εντάξει, Άγγελε, ποια γυναίκα θα σε πάρει βρε παιδί μου εσένα. Ναι βρε. Άντε, γεια. Ναι, ένα τέτοιον άντρα, να σε δω εγώ πως θα τα βγάλεις πέρα. Ένα σου λέει τώρα, αυτό, τώρα εκείνο, τώρα τ' άλλο. Τι έγινε, γιατί δεν, γιατί αυτό, γιατί. Παοξάκι δεν είναι, εννοείται, ανυπόμονο όσο δεν πάει. Να σου πω κάτι, τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν ήμουν με πόξι. Να είδες, άμα να τα μαθαίνεις από...
Όταν λέει το σύνθημα έτσι μάθαμε από παιδιά, η ανυπομονησία είναι. Δηλαδή αυτή η απορία που έχω, γιατί εγώ ποτέ στη ζωή μου. Μιλά λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Γιατί εγώ ποτέ στη ζωή μου. Κάτι τέτοιο σήμα μου λύνεται η απορία. Να είδε, σου λέει τώρα θέλω. Άντρα θέλω, τώρα το θέλω. Smoke on the water θέλω, τώρα το θέλω. Κάθε τρία και λεπτά, κάθε ένα λεπτό που δεν μπαίνει το smoke on the water είναι ένα εφιάλτη για το μικρό μα άγγελο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. Μπορείτε να απαιτήσετε από εμά και να μα πείτε γιατί δεν κάνετε εκείνο, γιατί δεν κάνετε άλλο. Θα τα δεχθούμε όλα, να το ξέρετε. Σήμερα έχει και μπασκετάκι, έχει και. Δεν έχει αυτό το Champions League. Έχει Champions League ποδόσφαιρο. Champions League αυτό το μπασκετικό να πούμε την παροδία δεν την έχει. Δεν έχει, πάω κάτι, δεν αγωνίζονται. Εσύ που είσαι μπασκετικά και μας τα λες και μας τα λες. Όχι, για να δεις ότι μιλάτε μεγάλα λόγια για τα μπασκετικά και μας κατηγοράτε εδώ, ότι κατηγοράμε από τη σειρά μας. Ναι, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα σε 9 η ώρα. Στο γήπεδό του. Στις 9 η ώρα υποδέχεται τη Ρόζα Ράντομ. Ωραίο, μ' αρέσει το Ρόζα Ράντομ. Σαν όνομα. Ενώ ο Άρης αγωνίζεται αύριο στο Παλέντε Σπόρου στις 9 υποδέχεται τη Χέλιος Ντομζάλε. Αυτή έχει ωραίο όνομα. Ωραία, ωραία ονόματα. Και η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας αύριο με τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Με τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Μα είναι δυνατόν να έχει σίγμα και ζήτα μαζί. Ζολνόκι Ολάι. Το Ολάι ωραίο, το λες ας πούμε, αλλά το άλλο... Δύσκολα μας δυσκολεύει αυτό το Champions League. Ενώ το ποδοσφαιρικό το Champions League είδες πιο ξεκάθαρο, πιο ξεκάθαρο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Εγώ είμαι. Δεν το κατάλαβα με τίποτα τι είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Τι. Εγώ είμαι πάνω άγγελο. Άλλα ρε άγγελε, τι κάνεις βρε ψυχή. Να σου πω κάτι. Επειδή έχω και μαντικές ικανότητες πιστεύω ότι θα ζητήσει ένα κομμάτι. Νομίζω. Ναι, 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 βρε παιδί μου, να τι θα κάνω λοιπόν, το βάζω παιδιά. Λοιπόν, άκου. Χωρίς να μιλάς. Άγγελε, τα Χριστούγεννα. Μια παραβολή, ξέρεις τι έλεγε, ας πούμε, ένα περιστατικό, γιατί σώθηκε ο Ιησούς Χριστός, ξέρεις από τι σώθηκε. Είχε διατάξει ο βασιλιάς Ηρώδης τη σφαγή των Ιππίων τα Χριστούγεννα. Να το ξέρεις. Άκου το, γεια σου Άγγελε, γεια σου. Να το smoke on the water, να τα ακούς headbanging. Για όλους λοιπόν φίλες και φίλοι, τους ανυπόμονους εκεί έξω. Τι να κάνουμε, τα παιδιά είναι ευλογία λένε. Τα παιδιά είναι ευλογία. Είναι 5 λεπτά και 40 το κομμάτι. Το πιο διάσημο ριφ στην ιστορία του rock. Τι φοβάμαι παιδί μου, την bullying τρώω. Θα με πάρει τώρα να χτυπήσει. Πάρτε τηλέφωνο σας παρακαλώ, να καταλάβουμε τις γραμμές. 2-3-1-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Βρε πάνω δεμάτο. On the water. Να πιάσει τώρα εδώ τους τόνους του Ιάνγκηλα. Μπορώ. Μπορώ, αλλά είναι πρωί. Λοιπόν, έχουμε και Champions League ποδοσφαιρικό. Οχ. Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή. Ναι. Ποιος είναι. Ναι. Εγώ είμαι. Δεν τα ακούς τώρα, δηλαδή τι άλλο να σου κάνω. Δεν τα ακούς, το smoke on the water. Ναι. Θέλω να το ακούσω. Ναι. Αλλά χωρίς να μιλώ, γιατί. Ναι. Ένα λεπτό να το ακούσω και μετά να αρχίσει το μιλτό. Γνώρισα όλο το τραγούδι. Όχι ένα λεπτό, λέει, όλο το τραγούδι. Άγγελε, πολλά λεπτά είναι. 5 και 40. Κάνα πιο μικρό δεν μπορείς να βρεις τραγούδι. Και να μου το αφιερώσετε, αφιερωμένα σε σένα, ψυχούλα μου. Σε ποιον άλλο, στον καλύτερο μας ακροατή, το smoke on the water. Δεν μπορούσε να ακούς κανένα punk που κρατάει κανένα 1,5 λεπτό. Έτσι, πιο λίγο ρε παιδί, μου βολεύει. Τώρα αυτά τα 5 και 40 είναι πολλά, πολλά. Μπορώ να σου πω. Ένα κομμάτι. Ναι. Θέλω ένα τον Μετάλλικα. Ναι. Το. Βασικά. Έναν τον. Την περίπου, αλλά ξέρω ένα.
πόρτα μου, βάλτε αυτό το. Να το, άκου το, γεια σου! Πού λέει ένα το μετάλλικα, ένα τέτοιο, πού πήγε στο μπακάλι, καλημέρα στην γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας ακούτε. 2-31-0-287-38. Αν η επιθυμία του λαού είναι να μην μιλάω. Α, βεβαίως, το καλύτερό μου, το καλύτερό μου. Όχι, μην χτυπάς, μην χτυπάς, γραμμή, μην χτυπάς, ποιος είναι. Καλημέρα. Ευτυχώς, μια φωνούλα. Καλημέρα, καλημέρα και εσείς δύο. Τι κάνουμε? Καλά ρε Παπή, Βαγγέλη. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Χρόνια πολλά στους Νικολάδες και στους Νικολάδες. Βεβαίως. Με γύρισε τώρα το μυαλό τι πράγμα είναι. Ο μικρός με γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Ένα σκηνικό που το είχα ξεχάσει παλιά που παίρναμε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ναι. Και λέγαμε μην μιλάς για να γράψω το τραγούδι. Πόσες κασέτες έτσι. Μην μιλάς για να γράψω. Κασέτα, ξέρεις. Κασέτα να γράψω το τραγούδι. Μην μιλάς. Πώς να αισθανθεί ο καημένος ο ραδιοφωνικός ο παραγωγός έτσι, ε. Το ζεις τώρα. Και τώρα με ένα απλό πάτημα, ας πούμε, στο. Το πουθενά μπορούμε να ακούσουμε το οτιδήποτε. Πάντα. Και σταματήσαμε να ακούμε μουσική, ε. Έτσι. Όχι, εγώ ακούω μουσική. Ακούς. Και μπορώ να σου πω τώρα και πιο πολύ. Α, εγώ έχω σταματήσει να ακούω μουσική ακριβώς. Αυτή η ευκολία μου έφερε έτσι, μια δυστροπία, ας πούμε, στο οικείο. Σαν το γνήσιο Θεσσαλονικιό, έχει το λευκό πύργο στα πόδια του και δεν πάει ποτέ. Ισχύει. Και άμα πάει στην Ακρόπολη, μένει. Έτσι, μένει άναυδος και πάει εκεί στου Διόσκουρου, στου Διόνου και πίνει το καφεδάκι του και αισθάνεται να πούμε δεν ξέρω τι. Πώς είμαστε. Καλά, καλά πουλάκι, μην πάμε για δουλειά. Έτσι, όλα καλά. Έτσι. Καλή δουλίτσα. Σταυρό μας και είμαστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Τσάω, τσάω. Θα σας πω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καφού χαμογελαστή. Εδώ θα κορίτσια περιμένετε. Καλημέρα, μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. 2-31-0-287-38. Λοιπόν, έλα, να μου πες το αυτό που θέλεις. Έλα, πες το στο μικρόφωνο. Ανακοίνωσε ότι είσαι στο λαό. Όχι, δεν απολύομαι. Για άλλες 2 ώρες κοντά σας. 2 θα κάτσω. Από τις 8 μέχρι τις 10. Ναι. Κάγκελασα, κάγκελασα. Λοιπόν, Σωτήρης Βακάρος δεν θα βρεθεί σήμερα κοντά μας λόγω ασθενείας, οπότε. Α, ωραία, να ξανανοίξω όλα αυτά που έκλεισα. Οπότε άνοιξε. Έχεις δουλειά, Κατερίνα? Όχι. Ελένα μου, έχεις δουλειά? Πάω κοστά, καμία ενημέρωση. Ξενοδοχείο είναι όλα ίσεμα. Μετά θα τα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη γραμμή. Λέω. Ναι. Να μιλάτε. Ναι. Το ξέρω. Αχ, τώρα μια κατραπακιά πίσω από την άλλη μας μας βρίσκουν. Ας πω, βάλτε μου ένα, το Ιντζόπαρι, το ξέρετε. Το Ιν. Περιμένετε λίγο. Το περιμένουμε. Μου αρέσει μου που σου μιλάς, το πιστικό πεθαίνω. Παιδί μου. Ένα λεπτάκι. Κάνε δουλειά σου εσύ, τώρα έχουμε άλλες 2 ώρες εκπομπή. Και smoke on the water θα κάνουμε και ό,τι θέλετε θα κάνουμε. Περιμένετε λίγο. Θα βγει ζωάρα. Για άλλες 2 ώρες λοιπόν. Από ό,τι μαθαίνουμε, εντάξει, μας το κλείσει και το τηλέφωνο. Αλλά τα έχουμε μαζί μας και η Ελένα Μπούντο που βρήκε αδράτη την ευκαιρία να επισκεφτεί και φυσικά μόνο έρευνες. 2 ώρες. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε 2 ώρες αθλητικά. Τώρα θα ξυπνήσουν όλοι οι άλλοι που δεν είπαν αθλητικά, θα θέλουν να πούν αθλητικά. Τίποτα. Να μας βγουν. Όχι, δεν θα πούμε αθλητικά. Δεν έχει αθλητικά. Τα ξαντλήσαμε. Να ξυπνούσατε στις 6 γιατί το λόγο επειδή από το πρωί είναι εδώ μέσα στην εγρήγορση. Και ερχόμαστε να πούμε και αθλητικές δραστηριότητες, έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και δεν λέμε τα σοβαρά πράγματα που απασχολούν την εκπομπή μας. Αχ, τι να πεις. Οπότε θα δώσουμε και προγνωστικά για Champions League. Για τα πάντα, παιδί μου. Τι έχει κανένα ωραίο μάτς σήμερα, τι. Όπου τη βλέπω εδώ το προγραμματάκι. Έχει ρε παιδί μου, αλλά το τι να παίξεις, ας πούμε, και αυτά. Εντάξει, δεν παίζουμε τώρα. Α, Manchester City Celtic, έτσι. Με τους losers. Με τους losers του Celticianus. Η City, η οποία αιτήθηκε από την Chelsea, νομίζω, το Σαββατοκύριακο. Έφαγε μια ξεγυρισμένη τριάρα. Πόσα έφαγε. Θα πάει να αναπτερώσει. Βασιλεία Arsenal. Μπάγερ Μονάχου Ατλέτικο Μαδρίτης. Μα να το μάτς, να το καλό το παιχνίδι. Μπαρτσελόνα Γκλάντμπαχ, Μπενφίκα Νάπολη, Δύναμο Κιέβου Μπεσίκτας, Άιντχόβεν Ροστόφ και Παρί Σαν Ζερμάν. Λούντο Γκόρετς
Στις 9.45 σήμερα το βραδάκι. Γενικά φουλ αγωνιστική δραστηριότητα αυτήν την εβδομάδα. Από χθες μάτς μέχρι και δεν ξέρω κι εγώ τι. Να έχουμε να κάνει κρυουλάκι, να μένουμε στα σπίτια, να βλέπουμε τα ματσάκια. Yeah. Αυτό να χουγολιάζουμε πλάι στην τηλεόραση. Καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, Άγγελε, τελευταία φορά, τελευταίο τηλέφωνο. Μετά κλείνει εκπομπή, μετά έρχεται ένας άλλος κύριος. Αμάν, αυτός ο κύριος να δεις, ξέρεις τι, πολύ αυστηρός, πολύ μαθηματικός είναι, να το ξέρεις. Δεν αφήνει, μαθηματικά κάνει. Ποιο, άμα το βάλει αυτό. Δεν καταλαβαίνεις. Ουοχοχοχο. Παναγιά και Χριστέ. Πω, 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 πω. Καλά, μεγάλη ροκιά. Καλά, καλύτερη. Τεράστια ροκιά. Γεια σου, Άγγελε μου. Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Μην πάρεις το μαθηματικό όμως μετά. Σε βάλει τεστ. Καλημέρα στο 714. Ο μεγάλος σημειολόγος μου λέει, γιατί ο Άγγελος θυμίζει καόλη στο δημοτικό. αυτή εκπομπή γράφει συνέχεια. Γράφει ιστορία. Ιστορία εξωπραγματική. Λοιπόν. Ελείψη Σωτήρη Βακάρου, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ασθένεια. Θα είμαστε εδώ όσο είμαστε, μέχρι τις 10 θα μας πάει. Μέχρι που. Λοιπόν, μείνετε και μαζί μας, όλοι αυτοί που κάνετε παράπονα γιατί μπάμπι δεν συνεχίζει, γιατί δεν μπάμπι δεν συνεχίζει. Τώρα να σας δω. Όλοι καλά, όλοι θα αλλάξουν 8-10 πάνε στους άλλους. Θα σε πω εγώ. Άσε αυτά τα τέτοια να πούν, τα ξέρετε. Εδώ θα μείνετε, στο Λίμπερο. Συνεχίζουμε, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σύντομα.